Καλησπέρα. Περίμενε, ξεκινήσαμε. Ξεκινήσαμε, κύριε Πόστμαν. Ξεκινήσαμε. Παρακαλώ, ακόμα λοιπόν, τα μικρόφωνα μου πιάνω. Ωραία. Ας ακούσουμε λίγο Άκη Ρωμανό όμως, θα σας πω περί τίνος πρόκειται, για το φιλαράκι μας τον Άκη Ρωμανό και το καινούργιο του τραγούδι «Άστρα φώτα ρίξτε». Τι λέει, Άστρα φώτα ρίξτε. Σωστά. Ο Άκης είναι γνωστός, μπορεί να είσαι άσχετος. Τι είναι, Αριανάκη είναι. Αριανάκη, άρρωστος Αριανός. Μάλιστα. Θα τον έχω και το καλοκαίρι, πρώτο Θεός υγεία να έχουμε, θα τον έχουμε εδώ πέρα και στο στούντιο κάποια στιγμή να μας πει και για την αγαπημένη του ομάδα, αλλά και φυσικά και για τον ακούσουμε και στα τραγούδια του, έτσι. Θα είσαι εσύ εδώ πέρα, θα έρθεις. Δύσκολα. Αν μας καλέσεις. Είπαμε, είμαστε... μπορεί να μην είμαστε τόσο πολύ των Μπουζουκιών, αλλά ο Άκης είναι πολύ καλός φίλος. Εμείς είμαστε των Μπουζουκιών. Εσύ, τέτοιο ο Μπουζούκι που είσαι, κανονικά. Λοιπόν, Άκη Ρωμανό, ακούσαμε και το νέο του τραγούδι «Άστρα φώτα ρίξτε». Μάλιστα. Μουσική από ό,τι βλέπω εδώ, Χρήστος Νικολόπουλος, έτσι. Το βάλες. Ναι, έπαιξε. Αυτό ήταν το χαλί. Τελείωσε. Και στίχη βλέπω Ελένη Γιανατσούλια. Δεν την ξέρω την Γιανατσούλια, αλλά τον Χρήστο Νικολόπουλο, αν είναι αυτό που νομίζω, φυσικά είναι. Κοίταξε, αυτό δείχνει ότι κάποτε που ήσουν μουσικός παραγωγός. Δεν ήμουν DJ, ήμουν, δεν ήμουν μουσικός παραγωγός. Α, όχι, δεν έκανε παραγωγή. Έκανα και μουσικό ραδιόφωνο, αυτό, τρία χρόνια. Αυτό σε λέω, ρε φίλε. Εντάξει. Τρεις ή μισή χρόνια, Σαββατοκύριακο. Κατευθείαν πήγες και στη στιχουργό, έτσι. Εντάξει, πάντα έτσι. Πρέπει να όλους τους συντελεστές, όπως και εδώ πέρα στην εκπομπή, δεν θα πω Ζάχος Ντρούλινγκ Πόσμαν, θα πω και τον Ηχολήπτη, που είναι ο βασικός συντελεστής της εκπομπής, ο Γιάννης ο Ζάτσης. Αν δεν είναι ο Γεια σου, Γιάννη, συνονόματε. Αν δεν είναι ο Γιάννης, δεν μπορούμε να βγαίνουμε εμείς κούκλοι, έτσι. Κούκλι, λοιπόν. Ποιος είναι ο κούκλος, εσύ? Εγώ είμαι, εσύ λίγο δύσκολο. Από φιλοφρόνηση το είπα για κούκλος. Πέσανε καθρέφτες από το σπίτι μου. 67 χρονών, λίγο έτσι όπως είσαι, κούκλος να είσαι λίγο δύσκολο. Λοιπόν, επαναλαμβάνω, Άκης Ρωμανός, το νέο του τραγούδι, «Άστρα φώτα ρίξτε». Θα τον έχουμε εδώ σύντομα, πιστεύω, τον Άκη. Να μας πει και ένα τραγούδι, να μας πει και για τον Άρη. Λοιπόν, μάλιστα. Στο Λίμπερο βρισκόμαστε, 107,4. Η εκπομπή που ακούτε, τίτλο Ράδιο Μαρμίτα. Κιτρινόμαυρη η βερσιόν της Μαρμίτας σήμερα. Χθες ασπρόμαυρη, σήμερα κιτρινόμαυρη. Κύριος Πόστμαν, που χτυπάει για τέταρτη. Ενδιαφέρον αυτό. Ποιο είναι το ενδιαφέρον? Το κιτρινόμαυρη με ασπρόμαυρη. Ναι, πάει, είδες άσπρο. Ναι. Θα έλεγα άσπρο μαύρο, αλλά άσπρο μαύρο. Πάει αλλού το. Βάλτε το λίγο μυαλό. Χρώμα στη ζωή σας. Βάλτε λίγο χρώμα στη ζωή σας. Λοιπόν, έχουμε θέμα. Να πω ότι μέχρι τις 10 θα σας κρατήσουμε, θέλω να πιστεύω, καλή συντροφιά. Το θέμα, αυτό που νομίζω και τις προηγούμενες μέρες σας έχω προειδεάσει ότι θα είναι η σημερινή εκπομπή, άσχετα αν την Τρίτη είπαμε και εγώ και ο Τάσος για τη δική του ομάδα, εγώ για τη δική μου, κάποια πραγματάκια, θα είναι το μπάσκετ. Για ποδόσφαιρο δεν θα πούμε σήμερα, θα μας επιτρέψετε. Κοίταξε, δεν είναι το μπάσκετ, φίλε. Είναι ο αυτοκράτορας του ελληνικού μπάσκετ. Ναι. Αυτό θα λες. Για τον μπάσκετ, ναι. Όταν μιλάμε για τον αυτοκράτορα του ελληνικού μπάσκετ, τελειώνουν όλα. Ωραία. Θες να σου κάνω λίγο εγώ το δικηγόρο του διαβόλου? Yeah, πες. Ωραία. Τα προσωνύμια φυσικά πάντα μένουν. Δηλαδή, ναι. Τη Βέρεια τη λέμε ακόμη, παρότι είναι Β' γάμα, νομίζω Β' είναι. Ναι. Ήταν γάμα και πρέπει να ανέβει και Β', αν είμαι σίγουρο. Αν θυμάμαι καλά από αυτά που διάβασα. Γιατί έχουμε και εκεί φιλαράκι που παίζει στη Βέρεια. Το προσωνύμιο της είναι η Βασίλισσα του Βορρά. Έτσι. Μένει. Βεβαίως. Μένει. Τα προσωνύμια πάντα μένουν. Έτσι. Ναι. Αυτοκράτορας είναι ο Άρης, φυσικά. Ναι. Αλλά είναι μακριά από το θρόνο του για 35 χρόνια. Και αυτό βέβαια πρέπει να μας προβληματίσει. Έτσι. Φυσικά αυτοκρατορία ξανά δεν μπορεί να ξαναγίνει. Γι' αυτό, να και, στόβαλα. Ναι. Απλά γιατί μαλώνω σε εισαγωγικά. Το παρελθόν πρέπει να είναι οδηγός, αλλά να μην συνέχεια. Ξέρω εγώ, να το θυμόμαστε, αλλά όχι τόσο συχνά. Να μας φωτίζει, έτσι. Αλλά τα πράγματα έχουν αλλάξει, έχουν περάσει 35 χρόνια από τότε που ο Άρης ήταν αυτοκράτορας, έτσι. Να μην ζούμε μόνο με τις θύμισες του παρελθόντος, πρέπει να δημιουργήσουμε και άλλες. Έτσι, είναι, κάνω λάθος? Όχι. Λοιπόν, και μια που είναι το μπάσκετ, λοιπόν, να μπούμε κατευθείαν, να πω ότι θα αναλύσουμε εδώ τη συνέντευξη που έδωσε ο κύριος Γουλιέλμος, ο μεγαλομέτοχος της ΚΑΕ Άρης, την έδωσε την προηγούμενη Παρασκευή, γιατί εκεί είναι το Zoom, να πούμε, στο Yellow Radio, έτσι, στον κύριο Τότσικα, νομίζω, και... Στον κύριο Τότσικα και στον κύριο Γκάλη, νομίζω. Νομίζω. Τέλος πάντων, μικρή σημασία έχει, φίλοι είναι στο γέλο, έτσι. Ναι. Εμείς δεν τους προς Θεού, μέχρι λίγο καιρό στο γέλο ήμασταν. Εννοείται. Και εσύ, νομίζω. Έτσι. Εννοείται. Και εσύ. Όλα τα εννοείται, μην εννοείται, πολύ εννοείται. Αφού το ξέρεις καλά. Το ξέρω. Λοιπόν, θεωρώ, για να κάνω έτσι μια γενική τοποθέτηση, ότι τα πράγματα είναι πάρα πολύ δύσκολα
είναι η πιο επικέστατη έκφραση που μπορώ να χρησιμοποιήσω, Γιάννη. Ναι. Ότι τα πράγματα είναι πάρα πολύ δύσκολα. Αυτή θα είναι η πιο επικέστατη, η πιο light που θα ακούσει σήμερα. Θεωρώ ότι, για να κάνω μια γενική τοποθέτηση και εσύ και μετά να μπούμε κατευθείαν σε μία-μία ερώτηση για τα σχόλια που έχουμε να κάνουμε. Θεωρώ ότι αν μείνει το μπαν, θεωρώ ότι ο Άρης, με τα δεδομένα που σχηματίζονται, που αυτά τα δεδομένα είναι ότι θα έχουμε 16 ομάδες, μένει βέβαια το τυπικό, δεν ξέρω αν είναι τυπικό ή όχι το OK της ΕΟΚ. Εντάξει, η ομάδα... Θεωρώ ότι από εκεί θα είναι το OK. Θα είναι. Άρα, εάν τυχόν πει όχι, δεν θα γίνει. Αυτό λέω. Όχι. Λέω είναι τυπικό, δεν είναι, δεν το παρακολουθώ. Θεωρώ ότι είναι ουσιαστικό, δεν είναι όχι, τυπικό. Άλλο λέω. Ξέρουμε οι πηγές, οι ιαματικές ή και μη, ναι, αν λένε ότι η ΕΟΚ λέει ναι ή όχι. Κοίταξε, συνήθως, ναι, από τη στιγμή που παίρνει ο ΕΣΑΚΕ μία απόφαση, ναι, οι άλλοι δεν μπορούν να πούνε όχι. Αλλά δεν νομίζω. Αλλά ποτέ δεν λες. Ωραία. Ας πούμε ότι τα δεδομένα ότι θα μείνουν 16 ομάδες. Άρα, ναι, η λογική λέει ότι του χρόνου θα πέσουν 4. Λέω. Έτσι. Λέω. Για να επανέλθουμε στα. Για να ξεκινήσω λίγο από το τέλος, θα ξεκινήσω και μετά θα πω στην αρχή. Θα ακούσω και εσένα τη δική σου τοποθέτηση και πάμε ένα-ένα στα ερωτήματα και στα σχόλια και στην ανάλυση. Φυσικά και ο κόσμος όποτε θέλει μπορεί να παρεμβαίνει. Ανοιχτές θα είναι οι γραμμές. Τώρα κατευθείαν τις δίνεις. Όχι, θα λίγο να πούμε δύο-τρία πράγματα. Τις πρώτες δύο-τρεις τουλάχιστον ερωτήσεις και τα δικά μας σχόλια και θα ανοίξουμε και τις γραμμές. Θα είναι ανοιχτές οι γραμμές. Λοιπόν, θεωρώ ότι αν τα δεδομένα μείνουν έτσι, δηλαδή 16 ομάδες, 4 πέφτουν και μείνει τον μπαν, το λέω έτσι πολύ τέτοια, θεωρώ τον Άρη φυσικά, όπως είδαμε και φέτος με τις κακές επιλογές που γίνανε. Κανείς δεν μας λέει ότι του χρόνου θα είναι καλύτερες. Αν και χειρότερες δεν νομίζω. Τι χειρότερες από αυτές, πόσο πολύ χειρότερες να είναι από αυτές. Νομίζω ήταν ίσως οι χειρότεροι Αμερικάνοι που έχουν περάσει τα τελευταία χρόνια από την ομάδα. Θα συμφωνήσω μαζί. Όχι τα τελευταία χρόνια. Εγώ μπορώ να πω, να μην πω τώρα πάντα και φανώ υπερβολικό, τουλάχιστον όσο ζω. Θα μου πεις, χειρότεροι. Ναι, ξέρεις τι, επειδή τώρα είναι και πολλοί, επιτρέπονται 5 ή 6 Αμερικάνοι. Δεν είμαι σίγουρος. 6. 6. 6 Αμερικάνοι. Οπότε εντάξει, δεν μπορεί να είναι η ίδια η σύγκριση. Τέλος πάντων, μην το κουράζω. Θεωρώ ότι αν μείνουν έτσι τα δεδομένα και οι επιλογές δεν είναι τόσο καλές, θεωρώ τον Άρη ένα από τα φαβορί για να πέσει. Έτσι είναι. Έτσι λέω εγώ. Έτσι λέω. Με και μπαν. Επαναλαμβάνω το σχόλιο. Μην θεωρήσετε ότι ο Άρης είναι και θα βρεθεί ένα χέρι ή θα κάτσει κάποιος να χάσει ή θα πέσει μια γραμμή σώστε τον Άρη. Αυτά δεν υπάρχουν και τα είδατε και στον ποδοσφαιρικό Άρη. Έτσι. Δεν υπάρχουν αυτά. Καταρχήν, Ζάχο, μου αρέσει πάρα πολύ που το ξεκινάς. Κάνεις μια εκπομπή με κίτρινο φόντο τον Αυτοκράτορα. Που το ξεκινάς πριν ακόμα πιάσουμε καλοκαίρι. Έτσι. Εγώ, καλύτερο, λοιπόν. Άρα λοιπόν, το φρονίμουν τα παιδιά πριν πεινάσουν, μαγειρεύουν. Δεν πεινούσαν. Πριν πεινάσουν, δεν πεινούσαν. Εμείς όμως, επειδή υπάρχει μεγάλη πείνα, εγώ το βλέπω σε πάρα πολύ μεγάλη πείνα, θα πρέπει οπωσδήποτε να πάρθουν μέτρα. Πάρα πολύ γρήγορα. Για αυτό σου είπα, θα διαβάσει λοιπόν, μία-μία την ερώτηση. Βεβαίως. Λοιπόν, να πω λίγα πράγματα για τον κύριο Γουλιέλμο. Να πεις, ναι, να διαβάσεις και την πρώτη ερώτηση, ναι, που έγινε από τους δημοσιογράφους. Η πρώτη ερώτηση την έχεις πει ήδη εσύ για την απαγόρευση των μεταγραφών, τον μπαν δηλαδή. Αυτή ήταν η πρώτη, έτσι είναι. Ερώτηση, και για να πάμε, ξέρετε, για να ακούσουμε, λοιπόν, για να ακούσουμε και, και την ώρα. Ναι. 2-3 λεπτάκια θα είναι η σφήνα της ώρας. Βεβαίως. Και να μπούμε κατευθείαν στον κύριο. Διάβασε το, εντάξει, λοιπόν, έχουμε 2 λεπτάκια. Τον ρωτάνε λοιπόν οι δημοσιογράφοι τι έχει να πει για τις απαγορεύσεις των μεταγραφών. Ο κύριος Γουλιέλμος λοιπόν, εγώ πριν μπω στην ερώτηση, θέλω να πω το εξής. Ότι καταρχήν είναι ένας άνθρωπος ο οποίος είναι κάτω από τις οπαδικές προσδοκίες μας. Έτσι. Πήρε την ομάδα. Κάτω τι εννοείς, δεν το κατάλαβα. Οικονομικά. Οικονομικά, καλά, έτσι. Δεν λοιπόν, είπε ο άνθρωπος ότι είμαι ο Γιάννης. Δεν το είπε. Πήρε αυτό την ομάδα σε μια πολύ δύσκολη στιγμή. Εκεί που, όπου, όπως λες εσύ, όπου τα γκουάι κάνει τζιζ. Έτσι δεν λες. Α, μπράβο, τζιζ έκανε. Εδώ δεν έκανε τζιζ. Μιλάμε με το που ακουμπούσες, νομίζω και εγώ είναι ολόκληρος. Ωραία. Λοιπόν, σωστό αυτό, βέβαια, πρόσεξε. Έχει σύγκεπλεν για να κάνουμε έτσι. Ναι, ναι. Το ήξερε αυτό όμως. Το ήξερε, δεν το βάλε κανένα στο πιστόλι, στον κροτάφο, έτσι. Απλώς ξέρει ποιο είναι το πρόβλημα με τον συγκεκριμένο άνθρωπο. Ναι. Θεωρώ ότι είναι τελείως άπειρος για το συγκεκριμένο κομμάτι αυτό, το διοίκηση της ΚΑΕ Άρης. Ναι. Ιδίως μιας τέτοιας φανέλας μεγάλης και τεράστιας. Λοιπόν, και έχει άγνοια κινδύνου, Ζάχο. Δηλαδή, εσύ, αυτό... σε αποστροφή του λόγου του, θα δεις μέσα στη συνέντευξη, τόσο θα προχωρήσουμε λιγάκι. Ναι. Είπε ότι ο Άρης. Ναι. Δεν κινδύνευσε φέτος και μάλιστα είπε ακόμα και από την Κίμη, λέει, αν χάναμε, δεν θα κινδυνεύαμε. Άμα χάναμε από την Κίμη που κερδίσαμε.
Δηλαδή είναι φοβερό. Δεν ξέρω αν το διαβάζω καλά. Ναι, ναι, το διάβασα 10 φορές. Εγώ το διάβασα. Το διάβασα. Δεν θα κινδυνεύαμε. Δεν βγαίναν τα κουκιά, πες του. Εγώ θεωρώ ότι εάν τυχόν χάναμε από την Κύμη, ήμασταν τελειωμένοι. Ναι. Ήμασταν τελειωμένοι. Κατά πολύ μεγάλο ποσοστό. Έτσι, κατά πολύ μεγάλο ποσοστό. Δηλαδή για σκέψου, ρε Ζάχο, να πηγαίναμε σε ένα παιχνίδι με το Ρέθυμνο. Ζωή θανάτου. Τελευταία αγωνιστική, μέσα στο παλέ. Πες μου εσύ ότι το κέρδισες. Να τρέμουν τα χέρια. Όχι, δύσκολα, γιατί το Ρέθυμνο είχε δύο Αμερικανούς που δεν έχουν, πιστεύω, μη φανώ υπερβολικός. Η ΑΕΚ πιστεύω δεν έχει τέτοιους. Ακριβώς. Ειδικά ο ένας. Αυτός μας έβαλε 30 τόσους πόντους. Ο Μπάρτ. Αυτός ο Μπάρτ. Λοιπόν. Ωραία. Λοιπόν, θα πάμε στο διάλειμμα. Να πάμε. Να ακούσουμε την ώρα. Μείνετε συντονισμένοι, έχουμε να πούμε αρκετά πραγματάκια. Ουσιώδη, μη εσείς θα το κρίνετε και θα θέλουμε μετά και τη δική σας άποψη. Έτσι. Πάμε να ακούσουμε τι ώρα είναι και σε λίγο και πάλι μαζί. Έτσι, πάμε γρήγορα να διαβάσω τον. Αρέσει το Drooling! Βασικό. Πόσμαν και Πόσμαν. Πόσμαν, ο ταχυδρόμος που χτυπάει για τέταρτη φορά αυτή τη χρονιά. Δύο φορές επί δύο. Πάμε στο Πορκίτο όμως, το βασικό υποστηρικτή της εκπομπής Ράδιο Μαρμίτα. Με τις αυθεντικές και παραδοσιακές γεύσεις του, με ντόπια κρεατικά και χειροποίητες νοστιμιές, να σας τρέχουν τα σάλια. Ο καλύτερος γύρος της πόλης, χοιρινός ή κοτόπουλο. Σουβλάκια, κοτόπουλο, πανσέτες, σουτζουκάκια, χειροποίητα, μπέργκες, κλαμπς, μενού με πολλές επιλογές για ένα 4 άτομα, αλλά και ολόφρες και σαλάτες και συνοδευτικά. Η διεύθυνση του Πορκίτο, Καραολή και Δημητρίου 52, και το delivery παίρνοντας, πληκτρολογώντας το 2310 520 555. Κατεβάζοντας την εφαρμογή μας από το App Store για συσκευές iPhone ή από το Google Play για συσκευές Android και παραγγέλνοντας από το κινητό σας, παίρνετε 10% έκπτωση. Λοιπόν, Γιάννη, πες το. Ξεκινάμε, πάμε, γιατί υπάρχει πολύ ζουμί. Έτσι. Θεωρώ, πάμε, ξεκινά. Λοιπόν, από την πρώτη. Πρώτη ερώτηση, λοιπόν, τον ρωτάνε οι δημοσιογράφοι, οι φίλοι. Τι γίνεται με το μπαν, έτσι, με τις μεταγραφές, τι θα γίνει με αυτό το πράγμα. Λέει, το πήγε αλλού, δηλαδή λέει, ξεκίνησε ότι η ομάδα χρωστάει 5,5 εκατομμύρια. Ναι, για μένα είναι βασικό αυτό. Έτσι, είπε, λοιπόν, ότι χρωστούσε όταν την πήρε. Θα 5,5 εκατομμύρια 5,5. Και τώρα λέει εμείς την κατεβάσαμε στα 3,5. Δηλαδή έχουν πληρωθεί, στο μικρόφωνο, ναι, έχουν πληρωθεί 2 εκατομμύρια. 2 εκατομμύρια. Ωραία, μία απόδειξη, καλά βλακεία θα πω τώρα. θα έλεγα, νόμιζα. Του έδωσε μία. Στο στούντιο πρέπει να ήταν ο κύριος, αυτό είναι σημαντικό. Ναι. Στο στούντιο ήταν, αυτό έπρεπε να το ρωτήσω. Έχω την εντύπωση ότι ήταν στο στούντιο. Στο στούντιο. Έτσι νομίζω. Είχε χαρτιά μαζί του να μας δείξει τα 2 εκατομμύρια που πλήρωσε. Αυτό ακριβώς. Λοιπόν, εγώ μόνο επειδή δεν μπορώ να το πω. Σχολίασε πρώτα εσύ, θα σχολιάσει και μετά εγώ. Συγνώμη. Λοιπόν, καταρχήν είπε, ας πούμε, ότι γίνεται ένας πολύ μεγάλος αγώνας. Είπε με λίγα λόγια ότι πλήρωσε 2 εκατομμύρια. Αυτό είπε, ότι έχει πληρώσει 2 εκατομμύρια ευρώ. Μάλιστα με υποχρεώσεις παλιές, οι οποίες αφορούν πιο πολύ την εφορία του κυρίου Λάσκαρη. Ωραία. Δηλαδή ο άλλος, δεν η με Λέλα, διαφέρει. Πας, πούμε, άξω. Άφησε όλη την εφορία έξω. Τέλος πάντων. Δεν λοιπόν, με διαφέρει, την πλήρωσε 5,5 είναι όλο το μπουγιουρτί, ναι, και πλήρωσε 2, λέει. Έτσι λέει. Χαρτί που πλήρωσε 1 ευρώ έχει. Λοιπόν, δεν το ξέρω αυτό. Δεν το ξέρω. Δεν το ξέρουμε αυτό. Για αυτό μένα είναι σημαντικότατο. Βέβαια, γιατί λέει το εξής, ότι επειδή λέει είμαι Αριανός, ναι, και επειδή εμείς λέει είμαστε λίγο καχύποπτοι. Α, για μένα λέει. Για μένα πάρα πολύ. Για σένα το λέει, μάλλον φωτογραφίζει, ναι, και εμάς εδώ. Όχι, και εμένα το λέει, λοιπόν, δεν πειράζει. Εγώ είμαι καχύποπτος. Λοιπόν, ο Αριανός λέει είναι ταλαιπωρημένος γιατί εμφανίζει μεσίες χωρίς να είναι. Άρα δικαιολογεί. Λοιπόν, άρα λέει πρώτα θέλει να δει ειλικρίνεια, τιμιότητα και σοβαρότητα. Ναι, ο Αριανός, κύριε Γκουλιέλμο, τον λέγανε. Δεν ξέρω εσείς στην Αθήνα ήσουν τότε προφανώς. Αν είναι κάτοικος μόνιμος, κάτοικος Αθήνας, δεν ξέρω άνθρωπος. Ναι. Του λέγανε ότι είναι η ομάδα 800 χιλιάρικα συν και ήταν 15 εκατομμύρια πλην. Οπότε εγώ 2 εκατομμύρια έχω πληρώσει. Μακάρι, λέω μακάρι, μέσα από την ψυχή μου, αποδείξεις. Ο αδελφός μου που λέει ο λόγος να το έλεγε, δεν τον πιστεύω. Απόδειξη. Μα ρε φίλε, όταν πληρώνεις, δεν δίνεις. Συγγνώμη, δηλαδή, προς Θεού. Αυτό είναι το πώς λειτουργεί. Δηλαδή, θέλω να πω το εξής. Δεν είχε κάνει κάποιους διακανονισμούς. Έκανε. Ναι, ναι. Έτσι. Ναι, αλλά φαίνεται ότι δεν πληρώνει αυτούς τους διακανονισμούς τους οποίους έκανε. Άκουσε, Γιάννη, αυτό φαίνεται. Λέει ο άνθρωπος 2 εκατομμύρια. Εγώ δεν το αφισβητώ. Ναι. 2 εκατομμύρια, λέει, έδωσε. Πού τα έδωσε στον αέρα. Αποδείξεις έπαιρνε ή μαύρα τα δίνε. Τι να πω, ρε, να το διακομωδήσουμε λίγο. Προφανώς σε μια αποστροφή του λόγου του παρακάτω, ναι, λέει ότι μου έχω, λέει, πετάξει πάρα πολλά λεφτά. Ναι. Έκανα λάθη δηλαδή, αυτό εννοεί. Ναι. Σε πράγματα τα οποία δεν έπρεπε να πληρώσω. Τώρα τι αυτό εννοεί είναι ακριβώς. Άλλο. Αυτό που λες είναι άλλο και, ναι, αυτό που λέω εγώ είναι άλλο. Πλήρωσε 2 εκατομμύρια, λέει ο άνθρωπος. Αρζάν, μπαμ. Ναι. Κασέρι.
αποδείξει υπάρχουν για αυτά. Είναι στον αέρα. Δεν το ξέρω αυτό. Αν είναι στον αέρα, συγγνώμη που θα το πω κύριε Γουλιέλμο μου, γιατί όπως είπες προηγουμένως, ο Αριανός είχε καχύποπτος και σου έφερα και το παράδειγμα, εγώ δεν πιστεύω τίποτα. Διότι όσοι, συγγνώμη, όχι όλοι, οι περισσότεροι που το λέγανε αυτό, φεύγοντας, τα χρέη ήταν περισσότερα από αυτά που πήραν. Πάντα. Πάντα. Δεν ξέρω πώς γίνεται και στα μαθηματικά ήμουν καλός. Έτσι. Δεν ξέρω πώς γίνεται αυτό, να πληρώνει κάποιος και τα χρέη να είναι περισσότερα όταν φεύγει. Συγγνώμη. Λοιπόν, εδώ πάμε λοιπόν στην δεύτερη ερώτηση. Που λέει το εξής, απαντάει εν μέρη σε σένα, που λέει τι ότι λέει? Θέλω να κάνω, λέει, ναι, μία ανοιχτή εκδήλωση, ωραία, εκδήλωση τη λέει, ωραία, καλά κάνει, βέβαια την οποία την πασπαλίζει λίγο σαν γενική συνέλευση, ναι, αλλά στην ουσία τι εννοεί, τι ότι είναι? Θέλει να μαζέψει φράγκα, για τα φράγκα, ναι, αυτό δεν είναι κακό, ναι. Έτσι, λοιπόν, ναι, να βάλει δηλαδή τον κόσμο, να βάλει ο κόσμος πλάτη, ναι, για να μπορέσει να μαζέψει είτε με μετοχές, είτε αγοράζοντας μετοχές, είτε, ναι, οτιδήποτε άλλο μπορεί να βοηθήσει, ναι, δίνοντας χρήματα. Αυτό είναι, αλλά δεν έχει προσδιορίσει πότε θα την κάνει. Ναι. Γιατί εκεί, αυτή εδώ ας πούμε η εκδήλωση, παύλα συνέλευση, ναι, θα είναι και απολογιστική εγώ θεωρώ. Είναι αυτά τα οποία είπες προλίγου. Δηλαδή, ναι, θα πρέπει να βάλει κάτω τα κοιτάπια του και να πει, ρε παιδιά, ότι εγώ στον κύριο Ντρούλινγκ τον έδωσα 7 δραχμές για να μου φέρει εκείνο. Το χρωστούσε η ΚΑΕ τόσο. Τον κύριο Τάδε. Τον κύριο Τάδε. Λοιπόν, αυτά δεν ξέρω θα τα κάνει. Στο κάτω-κάτω, όταν λες ότι έτσι όπως το βάφτισες εσύ και δεν είναι μακριά από την πραγματικότητα, ότι θέλει να μαζέψει λεφτά, ναι, άρα υπευθύνεται στον κόσμο. Ναι. Άρα και λέει και ο κόσμος ότι είναι καχύποπτος, άρα πρέπει να αποδείξεις και να κερδίσεις την εμπιστοσύνη του. Κάνω λάθος? Πώς θα σου δώσει άλλος λεφτά? Ο χιλοταλαιπωρημένος κόσμος, ναι, που δίνει δεκαετίες τώρα και στο ποδόσφαιρο και στο μπάσκετ. Πώς θα σε εμπιστευτεί? Είπε λοιπόν ότι τουλάχιστον εγώ, ναι, ξαναγυρνάω λίγο στην πρώτη ερώτηση, είπε, ναι, ότι είμαι και ειλικρινής και τίμιος και σοβαρός. Αυτό το απέδειξα. Έτσι τουλάχιστον λέει ο ίδιος. Από πού το απέδειξα? Δεν ξέρω. Για το σοβαρό. Μάλιστα λέει, ξεκίνησα μια προσπάθεια, ναι, το να δημιουργήσω, λέει, μια ΚΑΕ, ώστε να βοηθήσει, ωραία, και ο κόσμος, αλλά ο κόσμος λέει μου γύρισε την πλάτη. Ένα-ένα. Περίμενε λίγο. Να πω το εξής εγώ. Ωραία. Όταν θέλω εγώ να δημιουργήσω μία ομάδα, το αγωνιστικό κομμάτι, αυτό δεν μας, ναι, αφορά, Ζάχο μου. Φυσικά. Έτσι, λοιπόν. Αυτό θα δει ο φίλος. Αυτό πληρώνει εισιτήριο. Ακριβώς. Θα δει το προϊόν. Λοιπόν, ας πάμε λίγο. Τι έγινε στην μπάλα? Το περσινό καλοκαίρι, ανεβαίνοντας από τη Β' Εθνική Άρης, έτσι, ο κύριος Καρυπίδης δεν άνοιξε το χέρι την παλάμη του και είπε, Αριανέ, ρίξτε τον οβολό σας για να μπορέσω να κάνω ομάδα. Έφερε 16 με 18 μεταγραφές. Έτσι. Δηλαδή το προϊόν. Θα σου πει, τώρα θα το με είδε ο άλλος. Δικηγόρο, τώρα θα με κάνεις δικηγόρο του δικηγόρου του κ. Γουλιέλμου. Ναι. Θα σου πει, ρε φίλε, εγώ χρωστάω. Ο άλλος είναι καθαρή ΠΑΕ. Ναι. Χρωστάς, οκ. Okay. Ναι, αλλά το αγωνιστικό, ναι, κομμάτι είναι αυτό, σωστό, το οποίο αφορά. Σωστό, σωστό. Είναι οπωσδήποτε, σωστό, αυτό που αφορά τον κόσμο. Σωστό. Δηλαδή, τι, ο κόσμος τι έπρεπε να κάνει? Να σου πάρει 4.500 διαρκείας με αυτούς τους Αμερικάνους οποίους έφερες? Που δύο χρονιές κινδυνεύουμε στο παραπέντε, γλιτώνουμε την κατηγορία. Ωραία. Ένα-ένα λίγο. Κάνουμε μια. Λοιπόν. Πρόκληση. Που είπε, περίμενε. Που είπε σοβαρός, τι είπε σοβαρός και. Είμαι ειλικρινής, τίμιος και σοβαρός. Ωραία. Τίμιος. Δεν μπορώ να αφιβάλλω, βέβαια είπαμε θέλω τις αποδείξεις. Ναι. Το σοβαρό, συγγνώμη, για μένα, για τη δική μου, για τις δικές μου ηθικές αξίες και τα δικά μου πιστεύω, σοβαρός είναι που αυτός που όταν λέει κάτι το κάνει. Ναι. Για μένα, έτσι, δεν σημαίνει ότι είναι για άλλον, είναι κάτι άλλο. Και όταν δεν μπορεί, δεν μιλάει. Όταν είπες και εσύ, γιατί το είπες προηγουμένως, άπειρος, όταν είσαι άπειρος, έτσι, δεν μιλάς. Έτσι. Δεν μιλάς. Επανδρώνεις. Κάνε και μετά. Εισέπραξε το εις διπλούν, yeah, ότι έκανες και κάτι που δεν είπες. Δεν μπορεί να λες το Δεκέμβριο θα έρθει το μπαν και τελειώνει και τώρα όπως θα πεις παρακάτω λέει δεν ξέρω, λέει 200.000 χρειάζεται για τον μπαν. Έτσι ακριβώς. Και σηκώνει τα χέρια ψηλά. Πάμε όμως. Λοιπόν, λέει λοιπόν, παρακάτω βέβαια τον ρωτάνε για την ναι, Γενική Συνέλευση του Ερασιτέχνη, αυτή την περιβόητη, η οποία δεν έγινε ποτέ. Και λίγο βεβαίως, μετά τις γιορτές που θα γινόταν. Ακριβώς, η οποία δεν έγινε ποτέ. Γιατί και δεν έγινε όμως. Και απαντάει, γιατί δεν έγινε. Δεν ξέρω, λέει ότι δεν φταίει αυτός. Όχι, περίμενε. Ότι θα σου πω φταίει. Εγώ γιατί δεν έγινε. Ο Αλφα Σίγμα λέει. Πολύ εύκολο. Ναι. Κάναμε τρεις νίκες και γι' αυτό δεν έγινε. Ναι, τελείωσε. Όταν πίεζε ο κόσμος, είχαμε δύο νίκες. Να θυμάσαι. Και έγιναν πέντε. Έγιναν πέντε, τελειωσωθήκαμε. Γεια σας. Τέλος. Έτσι ακριβώς.
Λοιπόν, ο ερασιτέχνης λοιπόν λέει ας κάνει συνέλευση. Ναι. Δεν αφορά τον μπάσκετ, δεν αφορά δηλαδή αυτόν. Ναι. Μα για αυτόν θα γινόταν, για τον μπάσκετ θα γινόταν. Ωραία, παρακάτω για τη φάση, λοιπόν, για τη φάση και σε αυτό. Εγώ ζήτησα λέει να γίνει, αλλά δεν έγινε. Αν γίνει θα έρθω. Άμα αφού δεν αφορά αυτόν, γιατί να έρθει άμα γίνει. Δεν ξέρω. Αφού δεν αφορά λέει η συνέλευση τον μπάσκετ, γιατί να πάει. Έτω. Τι να κάνει. Προχώρα. Λοιπόν. Λέει λοιπόν, άλλη ερώτηση. Πάμε παρακάτω. Λέει, εάν τον ρωτάνε οι δημοσιογράφοι, βέβαια, εάν λοιπόν, χρειάζεται οικονομική βοήθεια. Δώσε μου μία, γιατί έχουμε προχώρηση αρκετούτσικα. Ναι. 23-10-287 και 3 οκτάρια. Αν θέλει κάποιο να παρεύει, ανοιχτό το τηλεφωνικό κέντρο. 23-10-287 και 3 οκτάρια. Αν συμφωνεί, διαφωνεί, έχει να πει κάτι πάνω σε αυτά που λέμε ή και σε αυτά που θα πούμε, γιατί έχουμε αρκετά. Ναι. Πάμε. Λοιπόν, εάν χρειάζεται οικονομική βοήθεια. Εδώ λίγο τα μασάει, δηλαδή τι θέλει να πει. Δείχνει ότι θέλει να είναι και λίγο ισχυρός, δηλαδή ναι. Σου λέει εγώ είμαι ο Γουλιέλμος, αλλά λέει ότι εάν τυχόν μείνω μόνος όπως είμαι, ναι. Αυτό το μνημόνιο, γιατί περί μνημονίου πρόκειται, έτσι, ναι, να το πούμε, να το ονοματίσουμε. Καλά, εντάξει. Λοιπόν, η ομάδα βρίσκεται 2 χρόνια τώρα συνεχόμενα σε μνημόνιο. Λοιπόν, αυτό λοιπόν το μνημόνιο, το οποίο δεν ξέρουμε πόσο διάρκεια θα έχει. Α, εύκολο είναι. Εάν λέει αυτός ότι αν είμαι εγώ, παλεύω με την ημέρα. Δηλαδή, δεν ξέρω τι με ξημερώνει. Δεν ξέρω και πόσο θα παίγει. Εάν βοηθήσετε, ναι. Τότε και το μηδενίσουμε, δηλαδή τα χρέη τα κάνουμε μηδέν, τότε βέβαια θα υπάρχει ανάπτυξη. Πώς θα υπάρχει, δηλαδή, λοιπόν, δηλαδή το ένα, θέμα... ένα, τι, δεν το κατάλαβα αυτό. Δηλαδή, αν αύριο έρθει ένας παππούς από την Αμερική που έχει 3,5 εκατομμύρια ευρώ και πεθαίνει και λέει τα δίνω όλα στον Άρη. Ναι. Εξεχρώνουμε. Ναι. Τι θα γίνει την άλλη μέρα, θα γεμίσουν τα ταμεία μας. Εννοεί δηλαδή ότι αυτά τα 2 εκατομμύρια που έχει ξοδέψει ναι. Θα πηγαίνανε όχι για τις παλαιές οφειλές, έτσι. Όχι, και ένα όχι. Κομμάτι αυτά θα πηγαίνουν θα μπαίνουν στην ομάδα. Αυτά τα έδωσε και είναι 3,5 και ένας τα πληρώνει. Ναι. Και αν μην πεθάνει, ένας τα πληρώνει. Λέει, λοιπόν, θα σου πω τι θα γίνει δηλαδή, με μηδέν χρέη ο Άρης. Τι θα κάνει. Λέει λοιπόν και ότι... με τον κύριο Γουλιέλμο στην κεφαλή με μηδέν χρέη. Τι θα κάνει. Ναι, λέει το εξής. Ναι. Λέει ότι εφέτος θα είναι η χρονιά των χορηγών. Δηλαδή. Και γιατί δεν ήταν πέρσι η χρονιά των χορηγών και θα είναι φέτος. Ναι, γιατί πέρσι τι συνέβαινε. Τι έγινε, επειδή λέει ναι. Τα προηγούμενα χρόνια ναι. Υπήρχε μεγάλη αμφισβήτηση ως προς το ποιόν της ΚΑΕ. Δηλαδή οι χορηγοί. Ο Άρης ερχόταν σε επαφή με ανθρώπους οι οποίοι θέλανε να διαφημιστούν, ναι. Αλλά δεν τον εμπιστευόντουσαν. Τον κύριο Γουλιέλμο δεν εμπιστεύονταν. Όχι. Τον Άρη. Την ΚΑΕ Άρης. Την ΚΑΕ Άρης. Λοιπόν. Αυτός τι έκανε πέρυσι. Κέρδισε, δηλαδή, κέρδισε την εμπιστοσύνη των χορηγών. Ωραία. Άρα λοιπόν ναι. Λέει είχαμε πολύ μικρές χορηγίες πέρυσι και φέτος λέει ότι περιμένει αυτές να ανταποδοθούν. Δηλαδή να μπορέσει δηλαδή, να μαζέψει. Θα είναι χρήμα... αυτό πάλι. Θα. Θα, δεν είπε ότι έχω τρεις ήδη που θα όχι. Α, θα είναι και αυτό. Είπε θα. Θα. Είπε θα. Ωραία, δηλαδή δεν υπάρχει κάτι συγκεκριμένο. Δεν ανακοίνωσε κάτι. Ωραία. Αλλά ευελπιστεί ότι με αυτή την εργασία του ναι. Ενός του προηγούμενου χρόνου που έκανε mm-hmm. και την εμπιστοσύνη που αποκατέστησε, πιστεύει δηλαδή ότι θα έχει φέτος ναι. Ο Άρης πολλές αυτό χορηγίες. Αυτό μένει να το δούμε βέβαια. Αλλά λοιπόν, εντάξει. Αυτό βέβαια είναι θα. Όπως θα είναι και αλλά μένει και να το δούμε. Δεν έχει, λοιπόν. Είναι κοντά τα ποδάρια. Το ρωτάνε σε μια παρακάτω, γιατί τα μπαν λέει αυξήθηκαν, κύριε Γουλιέλμο. Γίνανε 8. Ενώ ήταν 5 νομίζω. Ενώ ήταν 6. 6 ήταν, ναι. 6. Γίνανε 8 λέει. Ναι. Λοιπόν, λέει, για ποιο λόγο, λέει και εδώ τα μάσηξε λιγάκι. Λέει, αυτό που έκανε ήταν στρατηγική. Το άφησε να γίνει. Ναι. Δηλαδή τι έκανε. Άφησε, λέει, επέτρεψε να μπει ένα ακόμα μπαν. Ναι. Όχι στο ποσό που ζητούσε ο αθλητής, γιατί ο αθλητής προφανώς θα ζητούσε όλο το συμβόλαιο, ή ναι. Αν και, αλλά σε αυτό το ποσό που του οφείλει μόνο η ομάδα. Ναι. Έτσι, το οποίο βέβαια δεν θα μικρό. Γιατί το έκανε αυτό. Γιατί για να μπορέσει, λέει, αυτούς, να πείσει αυτούς που χρωστάνε, που θεωρούν ναι, ότι ναι. Έχουν 650 χιλιάρικα διεκδικούν από την ΚΑΕ, ότι πρέπει... να κόψουν, να κόψουν και αυτοί. Εντάξει, έτσι, αυτό να κάνουν διαγωνισμό με κούρεμα. Δεν έχει άδικο σε αυτό, εντάξει. Έτσι, αυτό είναι λογικό που λέει. Ο Σανικίτζε νομίζω είναι αυτός αυτό ο οποίος είναι λογικό που λέει. Ένας είναι από αυτούς. Ό,τι βλέπουμε σφαιρίζουμε, αυτό είναι λογικό που ναι. Λέει. Λοιπόν, ναι, έκανε δηλαδή εδώ μάλλον μια τρίπλα. Όχι, δεν ξέρω αν το κάνει γι' αυτό, έχει λογική. Ναι. Έχει λογική αυτό το πράγμα. Λοιπόν, ναι. Αυτό... γιατί άμα τον δώσει τον άλλον, θα πει κάτσε ρε φίλε και άλλοι, θα πούνε τι γίνεται εδώ πέρα. Εμείς μας είπες κούρεμα. Και στον άλλον δεν γίνεται κούρεμα. Έτσι. Αυτό έχει λογική. Λοιπόν, για να έρθω λοιπόν λίγο στην αρχή, εκεί που ακριβώς τον είχα χαρακτηρίσει σαν άπειρο
και έχει άγνοια κινδύνου, mm-hmm. Θα πρέπει να του δώσουμε ένα μεγάλο προσόν. Ποιο είναι αυτό? Ποιο? Την διαπραγμάτευση. Ναι. Ξέρει πάρα πολύ καλά να διαπραγματεύεται. Νομίζω, ένα λεπτό. Αυτό το έχει δηλαδή προφανώς. Ένα-ένα, ναι. Γιάννη. Από ό,τι ξέρω, τουλάχιστον, από ό,τι ξέρω, δημοσιογράφος δεν είμαι. Σαν δικηγόρος, ναι. αυτά ήταν τα θέματα. Αυτά ήταν τα θέματα. Κάτι τέτοια, το αντικείμενο. Το Άρης, μην ξεγελιόμαστε, ΚΑΕΝΕ είναι εταιρεία, έτσι. Έτσι. Άσχετα που στο μυαλό μας είναι κάτι διαφορετικό, είναι μια εταιρεία. Τέτοιες προβληματικές εταιρείες αναλάμβανε, αν έχω πληροφορηθεί σωστά, ο κύριος Γουλιέλμος, και έφερνε εις πέρας τέτοιες αποστολές. Ακριβώς. Ναι, αλλά βέβαια αυτό πάει μετά όμως. Εγώ δεν λέω ότι δεν είναι έτσι τα πράγματα. Μένει πάλι σε αυτό που είπα από την αρχή. Απόδειξη. Ναι. Απόδειξη. Ωραία, για όλα εγώ αυτά. Δεν λέω ότι δεν γίνεται. Έπρεπε να έχει κάνει μια press conference και να μας πει ότι κύριε, εγώ πήρα αυτό, έκανα αυτό, έδωσα αυτό, έδωσα αυτό. Και μετά, πρόσεξε, το επαναλαμβάνω, ο Αριανός δεν είναι ούτε ευχάριστος, πρόσεξε. Και μετά, τότε θα έδειχνε και περισσότερο εμπιστοσύνη ο κόσμος. Έτσι, έτσι ακριβώς. Αν όλα αυτά που λέει είναι κατά κεραίας έτσι, μπορώ να πω ότι ο κόσμος θα τον περιέλαβε με εμπιστοσύνη. Έτσι πιστεύω κι εγώ. Ναι, αλλά... Είναι αυτό που σε είπα προηγουμένως που έκανε ο κύριος Χαρυπίδης. Δηλαδή, ο κύριος Χαρυπίδης δεν κέρδισε την εμπιστοσύνη του κόσμου. Ναι, διαφορετική εμπιστοσύνη. Όχι, άλλο είναι το ένα. Εγώ το θεωρώ ότι την κέρδισε με κινήσεις δικές του προσωπικές. Έδειξε δηλαδή πρώτα και μετά ο Αριανός. Εγώ όταν λέω θα περιελάβει με εμπιστοσύνη ο κόσμος τον κύριο Γουλιέλμο, δεν εννοούσα εκτός αν το κατάλαβες έτσι ότι θα γέμιζε το παλέ. Παραδείγματος χάρη και θα είχε 5.000 διαρκείας. Δεν εννοώ αυτό. Αλλά. Εννοώ ότι θα είχε κάποια υποφερτή συμπαράσταση οικονομική. Αυτό για να γεμίσει το παλέ και να ξαναδούνε κόσμο έτσι, μία είναι η λύση. Δεν υπάρχει άλλη. Πρωταγωνιστής. Ναι, δεν υπάρχει. Κύριε Γουλιέλμο, ας σου λένε οι διπλανές σου άλλα πράγματα, λάθος μακάρι να κάνω μικρός ο χαζός ο Ζαχούλης, δεν θα δεις. Αν και αυτό λίγο, ναι. Ζάχο έρχεται σε ποιο? Αντίθεση με τα εισιτήρια της περσινής χρονιάς. Πέρυσι, ναι. Ο Άρης ήταν δεύτερος εισιτήρια. Ομάδα η οποία κινδύνευσε. Μα κινδύνευε ο Άρης, γι' αυτό και εγώ πήγα. Λοιπόν, μα και εγώ πήγα. Άρα λοιπόν. Μα και εγώ πήγα γιατί κινδύνευε. Θέλω να πω το εξής, ότι ο Αριανός. Δηλαδή ένα λεπτό. Δεν αφήνει την ομάδα. Μου λες ότι του χρόνου με τον Άρη να μην κινδυνεύει, θα σου πω εγώ. Δεν θα κινδυνεύσει. Ναι. Αλλά και να είναι ο 8ο-9ο. Όχι. Θα έχει κόσμο το παλέτη. Όχι, όχι, λες. Όχι. Θα είναι μια πολύ γρήγορη νερόβραστη χρονιά. Ναι. Αυτό ζητάει ο κ. Αυτό μπορεί να κάνει. Δεν είναι όχι, ότι αυτό το ζητάει. Εγώ νομίζω ότι αυτό μόνο μπορεί να κάνει. Δεν μπορεί να κάνει όχι, κάτι διαφορετικό. Ζητάει συμπαράσταση ακόμη και αν είναι μια τέτοια χρονιά. Αυτό σου λέω. Ναι. Αν κινδυνεύει ο Άρης και εγώ θα ξαναπάω και εσύ και αυτοί που λένε ότι δεν πάνε και αυτοί θα πάνε. Και θα γεμίσει. Εγώ δεν λέω για τέτοιο πράγμα όμως. Εντάξει. Μάλιστα. Προχώρα. Λοιπόν. Εδώ βέβαια στην ερώτηση που του κάνουν για τις οφειλές σε Τσαϊρέλη και Πρίφτη. Πάμε στα νούμερα. Λοιπόν, είπε ότι δώσαμε 2 εκατομμύρια. Αλλά αυτός δεν δώσαμε φράγκο. Αυτό είναι ότι ναι. Έχουμε λέει... Ποιους δώσαμε τελικά, δεν μπορώ να καταλάβω. Έχουμε δώσει λέει 2 εκατομμύρια. 2 εκατομμύρια. Είχαμε λέει έσοδα μόνο από διαρκείας και εισιτήρια. Και από χορηγίες που δεν ήταν μεγάλες. Ναι. Λοιπόν. Από τι είπε, από εισιτήρια και... Από διαρκείας και εισιτήρια. Αυτά ήταν τηλεοπτικά τα έσοδα. Δεν είχε ο Άρης. Το τηλεοπτικό κομμάτι δεν το ανέφερε. Το αναφέρει λίγο πιο κάτω. Το τηλεοπτικό μήπως είναι. Ήταν εκχωρημένα πουθενά τα τηλεοπτικά και δεν ξέρω. Δεν ξέρω αν πραγματικά το έδωσε. Δεν ξέρουμε. Αυτά γι' αυτό δεν είμαστε δημοσιογράφοι και λέμε. Λοιπόν, μπορεί να λέμε και καμιά. Έδωσε, λέει. Τον ρωτάνε για τον μπαν πόσα είναι και λέει ότι είναι 200.000 ευρώ. Ναι. Και λύνεται τον μπαν και εξυπηρετείται η επόμενη χρονιά. Δηλαδή, με 200.000. Δηλαδή, ένα λεπτό ρε φίλε, γιατί θα τρελαθώ. Δηλαδή, δεν ξέρω. Εντάξει, δεν θέλω να είμαι άδικος. Είπα ότι βλέπω σφυρίζω, αλλά. Δεν ξέρω, μπορεί να γίνω άδικος τώρα. Δηλαδή έδωσε 2 εκατομμύρια. Με 200.000 έβγαινε τον μπαν. Το 1/10 δηλαδή. Πες μου, έχει λογική αυτό το πράγμα τώρα, δεν ξέρω. Δεν ξέρω. Δεν μπορώ από πού να το πιάσουμε. Μα γι' αυτό λέω, αν δεν ξέρεις ότι έδωσε 100 ευρώ εκεί, 200 εκεί που είναι πιο σημαντικά, διότι αν πέφταμε, έτσι, ναι. Αν πέφταμε το μπαν και τα μπουν και τα 200 όλα φεύγανε... Γεια σας. Γεια σας. Εννοείται. Εννοείται. Άρα έδωσα 2 εκατομμύρια. Και δεν δίνω 200 για να μην κινδυνέψω. Για να τελειώσω. Να μην κινδυνέψω. Μάλιστα. Λοιπόν. Και πάνε και χαμένα και τα 2 εκατομμύρια που ναι, πάνε. Ναι, είπε ότι είναι σαν να τα πέταξε ένα βαρέλι με χωρίς πάνω. Μα πέσουμε είναι σαν να έχει παίξει. Ακριβώς, να πέταξε βαρέλι. Άρα δεν δίνω 200 για να μην πάνε πεταμένα τα 800. Δεν έχει λογική. Συγγνώμη, ναι. Φίλε μου. Το ρωτάνε για αν θέλει οικονομική βοήθεια, να τον βοηθήσει δηλαδή, ναι. Κάποιο. Και λέει, όποιος θέλει λέει για το καλό της ομάδος, λέει. Ήρθε κανείς, λέει, να προτείνει κάτι και δεν τον άκουσα ή του είπα όχι. Stop. Εδώ υπάρχει ένσταση, έτσι. Εσύ θα με βοηθήσεις, εγώ δεν είναι η μνήμη μου. Έχω καλή μνήμη, αλλά
Στην αρχή της χρονιάς δεν είχε πει ο κύριος Γουλιέρμος ότι δεν θέλει κανέναν. Είναι συμπαίκτη ότι δεν θέλω. Κανέναν. Ναι. Κανέναν είχε. Εκεί είχαμε πει τότε, θυμάσαι τι είχαμε εκεί. Γιατί υπήρχε η περιραίους ατμόσφαιρα ότι είναι μπροστινός κάποιο από πίσω μεγάλου που κάνει τη δουλειά και είπε ότι εγώ εδώ είμαι ο μεγαλομέτοχος. Ναι. Έχω πάρει την ομάδα κτλ. Άρα λοιπόν θέλω μόνος μου, θα την πάω εκεί. Είπε πράγματα τα οποία τώρα τα νερί. Ήρθε. Δύσκολο τα πράγματα. Ήρθε δύσκολα. Βέβαια. Να μην το πει αλλιώ. Έτοιμο το έχει, αλλά δεν το λες. Έχω και γνώση τελευταία. Έχει ακριβώ. Λοιπόν. Έχω γνώση και δεν είναι ευχάριστη. Για την Αυροσιάδου να μην μιλήσουμε. Την προσπερνάω. Να την πούμε τίποτα. Δεν γίνεται. Εγώ ρε παιδιά δεν μπορώ να πιάσω στοίχημα. Εγώ που με ακούτε δεν μπορώ να πιάσω στοίχημα. Δηλαδή θα μου πει ρε φίλε το εύκολο είπε. Το εύκολο είπε. Το εύκολο είπες. Ναι. Περιμέναν οι άλλοι, διάβαζα, η Αμβροσιάδου, η Αμβροσιάδου. Oh, φοβερό πράγμα. Ξέρετε καμιά γυναίκα ιδιοκτήτρια ομάδος, ρε. Πέστε μας μία ρε, και εμάς να τη μάθουμε. Πέστε μας μία ιδιοκτήτρια ομάδας ποδοσφαίρου ή μπάσκετ. Στον πλανήτη. Είναι φοβερό. Στη Ζιμπάμπουε. Θα έρθει η Αμβροσιάδου, περιμένα να πέρει τον Άρη. Φελή. Τι να σας πω. Ζαχώ. Είναι, είναι φοβερό αυτό που του, λέει, που του γύρισε και του είπε όταν την έφερε. Ούτε χορηγία η Αριανού. Ούτε μια χορηγία 50 χιλιάρικα. Μα, άκουσε τι τον είπε. Μπάσκετ ζήτησε και δανεικά. Γύρισε και μου είπε, λέει, τι είναι αυτό που βλέπω. Τι είναι αυτό που βλέπει. Μικι Μάους. Η Αριανού. Μικι Μάους έπρεπε να την πει. Απίστευτο. Μπάσκετ του ζήτησε και τίποτα δανεικά. Γιατί είχε... Από ποιο πλανήτη είναι αυτή δηλαδή, ρε φίλε. Αυτή έχει ένα σκάφος, σου λέει, το βλέπω την τελευταία φορά που κάναμε εδώ πέρα. 90 εκατομμύρια, ξέρω, το αγόρασε. 90 εκατομμύρια. Και το νοικιάζει. Και το νοικιάζει τώρα είναι 200 χιλιάρικα τη βραδιά. Ναι. Μάλιστα. Δηλαδή μία βραδιά, όχι μία βραδιά, μισή βραδιά, χορηγία δεν τη δίνει στον Άρη. Μισή βραδιά. Ναι, ναι, ναι. Για τόσο Αριανού μιλάμε. Για να Άρη τον μπαν. Για να Άρη τον μπαν, ναι, μία βραδιά. Μία βραδιά. Η Αριανού που περιμένατε να πάρει Αυροσιάδου τον Άρη. Τον Άρη. Τι να πω, ρε. Εν πάση περιπτώσει να φέρει κάποιον άλλο. Είναι γιατί θαύμα... ο κύκλος της είναι μεγάλος. Είναι θαύμα που δεν έχουμε πέσει. Είναι θαύμα, πιστεύω. Είναι φοβερό. Περιμέναν οι άλλοι Αυροσιάδου, λέει, θα μας πάει πρώτος. Είναι φοβερό. Εντάξει. Λοιπόν, προχωρά. Να βάλουμε άνω τελεία ή θα συνεχίσουμε. Ένα ακόμη και θα πάμε στο διάλειμμα. Λοιπόν, ρωτάει τώρα για το τηλεοπτικό που ρώτησες και εσύ. Ναι, ναι, ναι. Ρωτάνε τα παιδιά. Ναι. Και αν μπορεί ο Άρης να πάει μόνος του. Ναι. Δεν υπάρχει, λέει, κάτι νεότερο. Ναι, τι δεν υπάρχει. Όταν υπάρξει κάτι ανακοινώσιμο, θα ανακοινωθεί. Όλο και κάτι θα μπορέσει να κάνει. Φοβερή απάντηση. Να το σχολιάσω αυτό το πράγμα. Τι να πω, ρε φίλε. Τι να σχολιάσω τώρα. Όπως είπε για τους χορηγούς. Ότι φέτος θα επενδύσουμε. Εντάξει. Και για το τηλεοπτικό, στον πάνε αέρα εκεί όλα. Με τον Μπάουκ, με τους άλλους. Έχουμε γίνει τα λιμά. Έχουμε μείνει με τα λιμά. Έτσι. Τα λιμάρια είμαστε. Πάνε μετά άλλα τα λιμάρια και εσύ να σου δώσουν ένα ξεροκόμματο. Θα μου πει τώρα άλλος και σωστά. Τώρα όμως... Ρε φίλε, αυτή την ομάδα που έχει για ξεροκόμματο είσαι. Δεν είσαι και παραπάνω. Εδώ μπαίνει ο αυτοκράτορας που σε έλεγα το πρωί. Εδώ μπαίνει πολύ ωραία συζήτηση γιατί λέγαμε το πρωί με την παρέα. Ναι. Λέγαμε. Του έλεγαμε για το τηλεοπτικό του Παναθηναϊκού στο ποδόσφαιρο τα 4,5 εκατομμύρια που άρεσε παίρνει 2. Ναι. Και λέει το brand name. Και ναι. Σωστά. Έτσι ο Παναθηναϊκός είναι τεράστιο brand name. Έτσι είναι. Έτσι. Εγώ δεν είμαι στο μπάσκετ brand name. Έτσι είναι. Δεν είμαι τεράστιο. Ναι. Που δεν είμαι. Γιατί ο Παναθηναϊκός ανάλογα χάλια έχει στο ποδόσφαιρο όπως έχω και εγώ στο μπάσκετ. Ναι. Εγώ γιατί δεν παίρνω, όχι 4,5 εκατομμύρια φυσικά, ένα ανάλογο ποσό. Εγώ μάλιστα. Δεν είμαι brand name στο μπάσκετ. Εννοείται. Ναι. Αλλά. Εννοείται. Αλλά... Εννοείται. Πού είναι το. Πούντο. Δεν είμαι ιδιοκτήτης εγώ. Ναι. Στον ιδιοκτήτη. Λοιπόν, άνω τελεία. Λοιπόν, θα πάμε στο διάλειμμα. Έχουμε αρκετά ακόμη. Βέβαια. Το 2310-287-38 είναι δικό σας. Ανοιχτές τηλεφωνικές γραμμές. Σε όποιον θέλει να παρεύει, να συμφωνήσει, να διαφωνήσει, να πει τη δική του σκέψη, τη δική του άποψη στον αέρα πάνω σε αυτά που λέμε για τον μπάσκετ, που θεωρώ ότι μας περιμένει μια τρομερά δύσκολη αγχωτική χρονιά. Η αγχωτική πιστεύω θα είναι το καλό σενάριο. Να. Το καλό σενάριο αν γίνουν και 2-3 καλές επιλογές. Γιατί οι περσινές επιλογές είναι πάρ τον έναν και χτύπα τον άλλο. Ο Αγγέλος την έκανε την ομάδα. Αγγέλου. Συγχαρητήρια, Αγγέλου. Εσύ και ο Φιλ Τζάκσον. Φοβερή. Λοιπόν, οι επιλογές ένας και ένας. Αν αυτό είναι το καλό σενάριο. Το καλό. Η αγχωτική χρονιά. Εκτός αν γίνει κανένα θαύμα οικονομικό, τι να πω, δεν ξέρω. Λοιπόν, πάμε στο δεύτερο διαφημιστικό διάλειμμα. Αμέσως μετά θα συνεχίσουμε την ανάλυση της συνέντευξης. Θα ακούσουμε και τις δικές σας απόψεις, αν έχουμε φυσικά φίλους που θέλουμε. Εμείς μπορούμε να μιλάμε και μέχρι τις 1 η ώρα το πρωί. Oh, oh. Έχουμε πολλά. Πάρα λοιπόν, πολλά. Πάμε στο διάλειμμα σε λίγο και πάλι μαζί. Επιστρέψαμε μετά και το δεύτερο διαφημιστικό διάλειμμα. Λίμπερο 107,4, Ράδιο Μαρμίτα, Postman Drooling πίσω από τα μικρόφωνα. Μέχρι τις 10 θα είμαστε παρέα σας. Πριν πάμε λίγο να συνεχίσουμε τη συνέντευξη, ξαναλέω ότι το 2310-287-38 είναι ανοιχτό. Προφανώς ο κόσμος δεν παίρνει γιατί δεν θέλει να χάσει τη ροή όλων αυτών που λέμε. Εγώ αυτό βλέπω.
Εσύ δηλαδή... έχεις και μηνύματα. Ναι, δηλαδή. Βέβαια. Λοιπόν, μας παρακολουθούν και ασπρόμαυροι φίλοι. Λοιπόν, να στείλουμε και τα χαιρετίσματά μας, έτσι. Γιατί να σου πω κάτι. Είναι ένα κομμάτι που τους αφορά. Δηλαδή, μπορεί να μιλάμε τώρα για τον μπασκετικό. Τα ίδια προβλήματα έχουν. Έχουν ακριβώς το ίδιο ακριβώς κομμάτι ακριβώς είναι το και τους αφορά. Δηλαδή, είναι κρίμα η μπασκετομάνα που μάλιστα εφέτο, μάλλον τη νέα χρονιά, θα ανεβεί και η τρίτη ομάδα της, ναι, η οποία έλειψε πάρα πολλά χρόνια από την Α1. Λοιπόν. Θα έχει τρεις ομάδες οι οποίες θα είναι μεταξύ. Δεν ξέρω βέβαια για τον Ηρακλή, ναι, αλλά εμείς είμαστε μεταξύ Φθοράς και Αυθαρσίας. Δεν το κάνουμε τώρα, δεν μας ενδιαφέρει ο Ηρακλής και ο ΠΑΟΚ. Λοιπόν. Βασικό, όχι μου δεν με ενδιαφέρει, δεν θέλω καν να ήταν και στην Α1, αν είναι δυνατόν. Εγώ δεν είμαι δηλαδή... κακός. Πολύ κακός. Okay, να λέω ψέματα, άντε να πω το καλό της πόλεως. Όχι, όχι, δεν θα πω αυτό. Δεν, αλλά εγώ θέλω... όχι, με τον Ηρακλή, ειδικά όχι. Τον θέλω αντίπαλο όχι, πάντα. Εγώ δεν θέλω. Εγώ δεν το θέλω. Λοιπόν. Εσύ μπορεί να θέλεις όλα τα δάχτυλα του χεριού, λέει, δεν είναι τα ίδια. Okay. Υγεία να έχουν, ευημερία στις οικογένειές τους και οι Ηρακλητές και οι Παοξίδες. Τα αγωνιστικά τους να πάνε χάλια. Αυτό λέω. Δεν λέω κάτι κακό. Λοιπόν, αυτό το... εντάξει. Okay. Αυτό λέω. Θεμητό, αλλά τον θέλω όμως στην κατηγορία. Όχι, εγώ, εσύ τον θέλεις. Εγώ δεν τον θέλω. Εσύ πρέπει τον θέλω να παίζω μαζί του, ρε φίλε. Όχι, εγώ δεν θέλω. Δηλαδή ρε, φίλε. Το Ηρακλής Άρης δεν σε έχει λείψει. Όχι, καθόλου. Καθόλου. 8 χρόνια είναι. Γιατί δεν ήξερα ότι έχουν και ομάδα μπάσκετ. Βασικά. Ο Ματζιούκης μου τα λέει εδώ πέρα. Είσαι πολύ καθήκη. Όχι, γιατί είμαι. Μα δεν είμαι τι. Αυτή δηλαδή στα χωριά όταν ήταν ο Άρης 4 χρόνια στην Β' Εθνική. Μόλι πλάκα μα. Εδώ ρε, αυτοί λένε και συνθήματα του Άρη πλέον. Τότε τι μα λένε. Λοιπόν, ο φίλο μου ο Κοκ μου έστειλε το φιλαράκι μου ο Γιώργος Κοκκινάς, γιατί είπα για την αρχαία τον Άκη το Ρωμανό και για την Ελένη, τη στιχουργό την Ελένη Γιανατσούλια, ότι έχει γράψει πάρα πολλές επιτυχίες και του Ρέμου και του Μαζονάκη και του Σαμπάνη και του Πλούταρχου. Mm-hmm. Και όπως φυσικά ο Χρήστος Νικολόπουλος είναι ο γνωστός συνθέτης, έτσι. Ο μεγάλος συνθέτης, ο Έλληνας συνθέτης, ο Χρήστος Νικολόπουλος. Έχουν δηλαδή το νέο τραγούδι του Άκη Ρωμανού, έχει υπογραφεί και των δύο αυτών μεγάλων. Λοιπόν, πάμε στα του Άρη. Λοιπόν, εδώ είναι μια ερώτηση η οποία πραγματικά είναι όλο το ρεζουμέ. Πάμε. Καλά, νομίζω όλα αυτά που είπαμε έχουν ουσία. Και μετά το γλουμί. Τηλεοπτικό, βέβαια, το ρωτάνε για τον προπονητή. Αν θα είναι, να μην πούμε σε αυτά. Δηλαδή, αν θα κρατήσει, ποιον θα κρατήσει. Λέει ότι με τον Καστρίτσι μιλάμε, αν και ο Καστρίτσι έφυγε, έτσι. Λοιπόν, καλά, πήγε στην Εθνική. Πήγε στην Εθνική τον Πιτσερικάδων. Τον πρέφτησε στην Εθνική. Λοιπόν. Καλά, τώρα δεν στεναχωρείτε να φύγει και ο Καστρίτσι. Δηλαδή, σιγά τώρα. Όχι, τώρα μην τρελαθούμε. Δεν ξέρω ποιο θα σχηματίσει την ομάδα. Όποιο και να φύγει, Καστρίτσι. Να σου πω κάτι. Αυτό πάντω, ρε φίλε, που θα έρθει με μπαν στον Άρη. Θα πρέπει να έχει μεγάλο γερό στο μάχη. Έτσι. Γιατί δεν ξέρω τι θα πάρει από αυτή την αγορά που την οποία υπάρχει. Δεν ξέρω. Όχι, έχει παίκτες. Τι θα δώσει, παίκτες. Δηλαδή, αυτό ο Μπάρτ δεν σου κάνει. Μπορεί να τον πάρει τον Μπάρτ. Γιατί υπάρχει το εξής. Ότι μπορείς να πάρεις Αμερικάνο στην Ελλάδα που έχει παίξει τουλάχιστον 2 χρόνια. Ο Μπάρτ δεν έχει 2 χρόνια. Δεν ξέρω, νομίζω φετινός παίκτης είναι ο Μπάρτ. Όχι, νομίζω ήταν και άλλη χρονιά. Ήταν και άλλη χρονιά. Νομίζω στη Λάρισα μήπως ήταν. Είχε ένα Μπάρτ Λάρισα, δεν ξέρω αν είναι ο ίδιος. Μπα περιπτώσει. Λοιπόν, άκου, παίκτες έχει καλούς στην Ελλάδα. Και αυτούς που πήραμε, εγώ θέλω να είμαι δίκαιος. Άκουσε ναι. Με. Θέλω να είμαι δίκαιος. Αυτούς που πήραμε σαν ονόματα, δεν ήταν τα τεράστια, αλλά δηλαδή ήταν καλοί. Κάναν καλές πορείες προηγούμενες ομάδες τους. Όχι τίποτα ιδιαίτερο, μην τρελαθούμε, εντάξει. Αλλά δεν ήταν αυτό που λέγαμε παλτό. Να ρίξουν την ομάδα. Παλτό. Αυτό, ναι, ναι, εντάξει. Ναι. Και ο Άρης σώθηκε για να τα λέμε. Έτσι, γιατί υπήρχαν 2,5 με 3 χειρότεροι. Τον Λάκη Τζόνς, ρε φίλε, ο Πάκου μέχρι τελευταία. Τον φλέρταρε μέχρι τελευταία στιγμή. Ο Λάκη Τζόνς πιστεύω ότι είναι τρελαθούν. Μία, όχι μετριότητα, λίγο και λίγο πιο κάτω από τη μετριότητα. Ακριβώς. Η χρονιά δηλαδή, του. Βασικά... Είδες, είναι αυτό που λέμε, δηλαδή, τι λέω. Ενώ στον Πάοκ, όταν, επειδή ήταν η ομάδα του καλή, ναι. Φάνηκε, ναι. Γιατί βοηθήθηκε από τους άλλους, ναι. Εδώ που δεν είχαμε ποιότητα εμείς, ναι. Τον πήρε ο κατήφορος. Γι' αυτό να. Γιατί δεν είναι μεγάλη στόφα από καλαδοσφαιριστή. Πάμε, συνέχισε. Λοιπόν, το ρωτάνε λοιπόν για τον Καστρίτσι. Το είπαμε. Κατσάστο, δεν είναι σημαντικό. Μιλάει. Όποιος και να έρθει και ο Πατ Ράιλι να έρθει, τι θα κάνει δηλαδή. Για το αν θα κρατήσει ξένους παίχτες λόγω απαγόρευσης μεταγραφών, από αυτούς δηλαδή τους υπάρχοντες που υπάρχουν. Ναι. Έτσι. Λοιπόν, είναι δικό είναι θέμα λέει προπονητή αλλά και διοίκησης. Εδώ είναι, εδώ, όταν το βάζει αυτό εννοεί. Το κομμάτι. Θα σου πω, δεν ξέρει δηλαδή... καταρχήν και ο ίδιος από ό,τι φάνηκε, ναι. Γιατί σχολιάσαμε για τον μπαν, δεν ξέρει και ο ίδιος αν θα έχουμε μπαν ή όχι. Ναι. Το ξέρει. Όχι. Από τη στιγμή που λέει ότι 200.000 χρειάζονται και δεν λέει θα τις βάλουμε, έτσι, ναι. Για να έρθει, το λέει πουθενά. Όχι. Τον ρωτάνε οι δημοσιογράφοι πόσο είναι το μπαν και δεν λέει 200. Και σε ένα μήνα θα υπάρχουν τα λεφτά αυτά και θα τελειώσει. Και τελείωσε. Ναι. Θα μου πεις και να το πει, το είπε και για το Δεκέμβριο. Έγινε. Όχι. Όχι. Προχώρα. Λοιπόν, τον ρώτησαν για τις 120 δόσεις, αν μπορεί να μπει ο Άρης, έτσι, για τα χρέη στην εφορία, ναι. Έτσι, και τα ασφαλιστικά ταμεία. Λέει θα το δει γιατί δεν Καλά, ξέρει. Σε αυτά τον εμπιστεύουμε, είπα, όπως είπα, τέτοιες υποθέσεις Έλληνε, Λίνη,
σαν επαγγελματίας στη δουλειά του. Ναι. Αν με έχουν πληροφορήσει σωστά, νομίζω ακριβώς τέτοιες ακριβώς περιπτώσεις. Για την αποδέσμευση του Τζονς και Νταλό, για τον Νταλό βέβαια τον είπε, γεια σας, στον καλό. Μάλιστα τον είπε ότι είναι ένας ελπιδοφόρος παίχτης. Πού το είδα αυτό, ποιος? Για τον Νταλό. Ο Νταλό είναι ελπιδοφόρος. Ναι, έτσι είπε. Έστω να ψήνει σου τζουκάκια μπορεί να είναι. Μπράβο. Ελπιδοφόρος. Λοιπόν. Τώρα για τον Τζον, εγώ είμαι ελπιδοφόρος. Δεν επιβεβαιώνει κάτι. Δηλαδή παραμένει μαζί μας, λέει. Ποιος? Ο Τζονς. Εγώ είδα ότι μας χαιρέτησε ο Λάκη. Ο Λάκη. Ναι. Καλά, χαιρέτησε, μπορεί να χαιρέτησε για διακοπές, λοιπόν, φίλε. Μάλιστα. Ένα λεπτό. Αν είναι σωστά τα. Πρέπει να αποφασίσει, λέει, προπονητή. Για το συμβόλαιό του, πάντα παίζει συνάρτηση αυτό που σου λέω. Αν μου πει ότι θα βρούμε Αμερικανούς. Ακόμη και αν δεν υπάρχει το μπαν, δηλαδή που θα μπορέσουμε να μαζέψουμε από αυτούς που παίζουν ήδη στην Ελλάδα, εγώ δεν θα τον κρατούσα τον Τζονς. Εγώ. Τώρα παίζει ρόλο, και το συμβόλαιο, γιατί από ό,τι διάβασα είχε μεγάλο μαζί με τον Μποχωρίδη, ήταν δύο μεγάλα συμβόλαια. Έτσι. Ναι, βέβαια. Αναλογικά μιλάμε. Με βάση το μπάτζετ ήταν τα δύο μεγάλα συμβόλαια. Εγώ δεν θα τον κρατούσα. Ευχαριστώ πολύ, φύγε. Λοιπόν, πάμε λοιπόν στην ερώτηση εδώ, Κρίσος, εδώ, που λέει ότι εδώ πρέπει να την διαβάσουμε λίγο αυτήν. Να τη διαβάσει αυτό λεξί. Λοιπόν, για το αν μπορεί ο ίδιος να σηκώσει τον μπασκετικό Άρη. Εδώ είναι πολύ ωραίο αυτό. Λοιπόν, λέει, για να μην κοροϊδευόμαστε, αν ο κόσμος θέλει να δει τον Άρη εκεί που θέλω εγώ, για να παίρνει τίτλους, δεν θα περιμένει εμένα. Καλά. Δηλαδή, γιατί έχει το γνώτι σε αυτόν. Ένα. Γιατί είπε ότι μπορεί ο ίδιος ή ποτέ στον ένα χρόνο που είναι στον Άρη, ότι μπορεί να οδηγήσει τον Άρη σε τίτλους ο κύριος Γουλιέλμος. Έτσι, αυτό ήταν το όραμα, είπε. Όταν ανέλαβε, εγώ τον θυμάμαι στη συνέντευξη τύπου που έδωσε. Σοβαρά είπε τέτοιο πράγμα. Το όραμα είναι να κάνουμε να το φτάσουμε τον Άρη εκεί που ήταν επί εποχής Γκάλη. Πώς. Ο τρόπος ήταν ο δικός του αυτός. Δηλαδή με μνημόνιο. Με μνημόνια, εγώ δεν ξέρω πόσα χρόνια μνημόνιο. Και αφού μηδενίσουμε, να πάμε στην ανάπτυξη. Αυτό ήταν το σχέδιό του. Και αυτό παραμένει. Και ρωτάω, ρε Γιάννη, δηλαδή, για το Θεό, ρε παιδιά. Και σου λέω, αύριο, με ένα μαγικό τρόπο, αύριο. Ναι. Σε μία ώρα από τώρα, τελειώνουμε την εκπομπή, ο Άρης έχει μηδέν χρέη. Μηδέν. Ναι. Μηδέν. Δεν χρωστάμε πουθενά, ρε. Ναι. Μπορεί την επόμενη χρονιά ο Άρης να διεκδικήσει πρωτάθλημα. Όχι, βέβαια. Πώς θα γίνει, τι θα δεν γίνει. Δεν ξέρω κι εγώ. Δηλαδή. Τι είναι, έχει κανένα φίλο, κανένα χόμπιτ που θα του δώσει το δαχτυλίδι, δεν ξέρω. Δεν ξέρω. Πάμε λίγο παρακάτω. Ναι. Μπορώ να σηκώσω την ομάδα, αλλά όχι να κάνω θεαματικά πράγματα. Να τη σηκώσει, πού να τη σηκώσει. Στους πλάτες του, στους ώμους του, τι εννοεί. Αν εννοεί το να μην πέφτει, τα πάει. Αυτή καλά, την εικόνα, όλοι, λέει, του Άρη, δεν θα τη δούμε ξανά. Εννοούσε, δηλαδή, ότι κινδύνευσε. Μην βάζει στοίχημα, γιατί και πέρσι. Ο Άρη, εδώ είναι το καλό. Ωραία, ο Άρης φέτος δεν κινδύνευσε 2-3 αγωνιστικές πριν το τέλος του πρωταθλήματος. Πώς είναι ο άνθρωπος. Εάν δεν κερδίζαμε την Κίμη, πάλι δεν θα κινδυνεύαμε. Πώς είναι, τα νούμερα δεν λένε έτσι, κύριε Γουλιέλμο. Δεν είναι έτσι, λέει. Ήταν όμως, λέει, άθλια η πορεία. Κάτσε να δω εγώ την τελική βαθμολογία, ρε φίλε, γιατί συγγνώμη. Σε πολλά πράγματα έκανα λάθη λόγω της αγνίας μου. Έχασα λεφτά, βασανίστηκα, αλλά έμαθα να μην ακούω κανέναν. Γκρις, περίμενε λίγο, ρε φίλε. Εγώ θεωρώ. Εγώ βλέπω, κοίτα, βέβαια είναι πολλές ομάδες. Βλέπω Άρης 34, Ρέθυμνο 34, Πανιόνιος 34, Κίμη 34. Και Λαύριο 33. Μπράβο. Άμα βγάλουμε μία νίκη, δηλαδή πάμε και εμείς στο 33, δεν ξέρω αν σωνόμασταν ή όχι. Δεν νομίζω. Δεν ξέρω. Δεν νομίζω. Δεν το ξέρω. Όχι, μπορεί και να σωνόμασταν. Πώς. Αλλά και πάλι να λες ότι δεν κινδυνεύουμε, τραβηγμένο ως να μην πω. Λοιπόν, πάμε στο φίλο λίγο. Να ακούσουμε. Έχουμε γραμμή. Ναι. Καλησπέρα. Γεια σας, παιδιά. Καλώς. Καλησπέρα. Το όνομά σου, αν θέλεις, φυσικά. Σαράντος λέγω. Σαράντος. Έλα, Σαράντος. Γεια σου, Σαράντη. Πρώτη φορά παίρνω τηλέφωνο. Να σε καλά, σε ακούμε. Συνήθως θα λέω με τον Χρύσανθο, Αριανός, ασκητικός. Θέλουμε την άποψή σου. Παιδιά, τα πράγματα είναι απλά. Λεφτά χρειάζονται. Μάνι, έτσι είναι. Λοιπόν, επειδή έχω διαβάσει τη συνέντευξη του κ. Γουλιέλμο, στην προκειμένη περίπτωση λέει, βάλαμε. Ποιος έβαλε, εσύ? Όχι. Ποιος τα έβαλε. Πείτε μου, από τη μία, φίλε, ποιος είναι από πίσω. Από τη μία, λέει, αυτό δεν είναι κανένας από εδώ πίσω. Εδώ είναι το θέμα μας. Προσπαθούμε να δούμε τι γίνεται. Προσπαθούμε και εμείς πίσω από την κουρτίνα να δούμε, Σαράντο. Λίγο πίσω από την κουρτίνα. Δεν μπορούμε. Ποιος είναι αυτός ο άλλος? Έβαλες, λες, 2 εκατομμύρια. Πού είναι τα 2 εκατομμύρια? Προφανώς, άκουσε με. Είτε είναι μόνος, είτε είναι. Αυτό, εμένα, να σου πω την αλήθεια, δεν με ενδιαφέρει καθόλου. Αλλά είτε είναι μόνος, είτε είναι με άλλους ή άλλον. Φαίνεται ότι και οι άλλοι ή ο άλλος ή ο μόνος του δεν είναι μεγάλης οικονομικής δυνατότητας από τη στιγμή που δεν μπορούμε για 200 χιλιάρικα να λύσουμε τον μπαν. Έτσι, άρα και ο Bill Gates να είναι από πίσω δεν μου λέει τίποτα. 200 χιλιάρικα
δεν μπορούμε να λύσουμε μπαν. Και κινδυνεύουμε. Ξέρω, ρε παιδιά. Τι να πω, είναι άλλος και δεν είναι. Δεν με ενδιαφέρει κανένας. Αυτός είναι μπροστά, αυτός θα πάρει τα εύσημα, αυτός θα πάρει και την κατακραυγή. Έτσι ακριβώς είναι. Τι θα πει, εφόσον και λέει και ο ίδιος ότι είμαι εγώ μόνος και μην ψάχνετε άλλους, τα εύσημα και τα μπράβο θα τα πάρεις εσύ και το γιούχα θα το πάρεις εσύ. Έτσι είναι. Τι θα κάνουμε δηλαδή τώρα. Ο κύριος Γουλιάνος κάνει ένα λάθος. Ο λαός του Άρη είναι μπασκετικός, δεν μπορείς τον κοροϊδέψεις. Και με μισό λογά δεν θα φέρεις τον κόσμο στο γήπεδο. Ωραία. Μα δεν φτάνουν κιόλας τα 40 αυτά. Δηλαδή ας πούμε ότι ο Άρης έχει του χρόνου, ας πούμε, 4.000 διαρκείας, έτσι. Λοιπόν, και γεμίζουν τον. Μα αυτό μπορεί να σωθεί η ομάδα. Όχι, δηλαδή, δεν φτάνουν. Μα δεν φτάνουν. Πρέπει να δημιουργήσεις. Για να δημιουργήσεις πρέπει να φέρεις χορηγίες. Πρέπει να φέρεις, δηλαδή, να εισρεύσει χρήμα. Αυτό, όπως το είπες προηγουμένως εσύ, χρήμα. Λοιπόν, κρίμα. Άρα λοιπόν δεν γίνεται με τα διαρκείας και με τα εισιτήρια να βγάλουμε τη χρονιά. Δεν γίνεται, όχι δεν γίνεται. Ακόμα και με το τηλεοπτικό λέω εγώ, το οποίο είναι πάρα πολύ λίγο. Και κάτι άλλο παιδιά για τον Lucky Jones που λέτε, πέρυσι πρόπερσι έπαιζε στον ΠΑΟΚ, ναι, μεταξύ συγγενών και φίλων, ναι, με ένα γεμάτο παλένα χωρίς πίεση, από πίσω του. Ναι. Εκεί φαίνεται ο παίχτης. Έτσι ακριβώς. Έτσι. Φανέλα. Τώρα παίζανε εκεί με 100 άτομα. Πόσοι μαζεύονται εκεί, 200. Δεν μπορεί να ζεσταθεί καν το γήπεδο. Έτσι. Και τώρα, άμα έχεις από πίσω να πούμε τους σουπεράδες και σηκώνεσαι για τρίποντο, τρέμουν τα πόδια σου. Μάλιστα. Σε αυτό δεν έχεις άδικο. Δεν έχεις άδικο σε αυτό. Ωραία, δεν είναι 40. Το ίδιο. Έτσι. Δεν έχω την ίδια φανέλα με την ΑΕΚ, π.χ. με τον ΠΑΟΚ. Αφήνω τους δύο μεγάλους, τον Παναθηναϊκό και τον Ολυμπιακό, που δεν πρόκειται να το φτάσουμε, όχι σήμερα, για να τους φτάσουμε αυτούς. Για τον Ολυμπιακό κράτα λίγο μικρό καλά. Καλά, ο Ολυμπιακός δεν είναι τόσο μακριά από εμάς, μόνο στις Euroleague είναι. Που δεν έχουμε καμία. Παιδιά, είναι. Στα πρωταθλήματα είναι τόσο μακριά από εμάς ο Ολυμπιακός. Όχι, όχι. Δεν είναι τόσο μακριά. Εντάξει, αλλά... εντάξει, έχεις ένα δίκιο, το έχεις. Εντάξει. Δεν είναι τόσο μακριά, αλλά τουλάχιστον είναι κάποιος άνθρωπος που δεν ξέρω εκεί που προσπαθεί. Αυτοί τώρα κάτι εκεί τρέμουν λίγο. Δεν μας ενδιαφέρουν αυτοί. Άστος. Λοιπόν, Σαράντος, ναι, ευχαριστούμε. Να σε ακούμε έτσι και πιο καλό τακτικά. Καλό απόγευμα. Να σε καλά. Η ψυχή μας πονάει για τον Άρη. Είπαμε, γι' αυτό δίνουμε βάση στο μπάσκετ και αφήνουμε το ποδόσφαιρο αυτή την περίοδο σε δεύτερη μοίρα, έτσι. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Για χαρά, καλό βράδυ. Να είστε καλά. Στον επόμενο φίλο, καλησπέρα. Καλησπέρα στα παιδιά. Καλώς το. Ποιος είναι. Ο Νικολάκης. Ο Νικολάκης. Ο Νικολάκης. Το πρωτάθλημα τι έγινε, Νικό? Το πήρε η Λίβερπουλ. Δεν ασχολείται, ρε. Ασχολείσαι με μπάσκετ, ρε. Τι έγινε, παιδί. Στο 1-0 έμαθα ότι χλώμιασες. Στο 1-0. Ναι, στο 1-0. Η αλήθεια είναι στο 1-0 χλώμιασα. Αλλά να είναι καλά ο Κούν Αγκουέρο, το παλικάρι μας. Πού σου ρε να ο Κούν και εσύ Λίβερπουλ. Εννοείται. Έξω από το στούντιο τώρα. Αλλά δεν κράτησε πολύ. Δεν πειράζει, του χρόνου. Εννοείται, ηγεσία, ναι, του χρόνου θα το πάρει. Δεν πειράζει. Ηγεσία, δεν πειράζει, να πάρουμε τη μεγάλη. Τη τώρα, μεγάλη τώρα στο λέω σοβαρά. Δεν μου λες το τρολάρισμα από τους οπαδούς της Σάντερλαντ, το διάβασες? Τη Σάντερλαντ, το διάβασα. Φοβερό, φοβερό. Ηγεσία, σου λέω τώρα κάτι μέσα από την καρδιά μου. Πραγματικά, άκου, θα γίνει αυτό. Του χρόνου θα το πάρετε. Κοίταξε, θα αρχίσουμε από το. Από ποιο? Από το μεγάλο κύπελο που το άφησε η Ρεάλ. Πλέον α, είναι και ρεάλ, το ξεχάσα. Έλα, άσε αυτά, πάμε στον Άρη, άσε. Σκηταλοδρομία και ξέρεις. Σκηταλοδρομία και ναι, και ναι. Πάμε, πάμε εσύ, στο... Εσύ κάτσε εκεί στο γοϊφάκι. Με τον Άρη θα παίξω, τι θέλεις. Να έρθω εκεί πέρα μέσα στο θέατρο των ονείρων σάλα ως το Άρη και να βγάλουμε και αυτό να... Αυτό προσυπογράφω. Θα είναι και εύκολη πρόκριση. Καλό, θα είναι και εύκολη. Θα είναι και εύκολη. Προχωρημένο Νικόλα, πολύ καλό. Θα είναι και εύκολη πρόκριση. Στους ομίλους για τον Άρη. Θα είναι εύκολη πρόκριση. Στο πέταλο των Άγγλων θα πας ή στο πέταλο των Αριάνων? Τι λες βρε καρτούν. Τι λες βρε. Βρε πουλ καρτούν. Πουλ. Πάμε σαν του Άρη. Πάμε. Σε ψάχνω μέσα στο γήπεδο. Θα με ψάχνεις. Στο θέατρο, στο γεροτράφορ το Τσαρδί. Πάμε στον Άρη. Δεν θα μιλήσει για μπάσκετ. Μιλάς για μπάσκετ εσύ ρε. Αυτό για το μπάσκετ. Μιλάς για μπάσκετ, εσύ. Γιατί δεν μιλάς για μπάσκετ. Μιλάς, Αυτό για μπάσκετ, κοίταξε, αυτό για μπάσκετ, επειδή το πρόβλημα είναι τεράστιο και από ό,τι φαίνεται ο Άρης έπλεξε χοντρά. Έπλεξε πολύ χοντρά, φίλε. Πάρα πολύ χοντρά. Και δεν το πήρε χαμπάρ κανένας. Ναι. Ασχολούμαστε μόνο με το ποδόσφαιρο.
έχει κοιμήσει το ποδόσφαιρο και το μπάσκετ, με αυτά τα που ακούω ότι φέτος δεν πέφτει κανένας και του χρόνου πέφτουν τέσσερις, ετοιμάσου. Ναι, ναι. Γιατί, εμείς γιατί κάνουμε την εκπομπή. Γι' αυτό ακριβώς το λόγο είναι. Εμείς γιατί κάνουμε τώρα την εκπομπή και το καλοκαίρι θα είμαστε και πιο πολύ. Γι' αυτό τι κάνουμε, ό,τι μπορούμε να κάνουμε. Επειδή έχουμε εκλογές στο άμεσο μέλλον, εντάξει τώρα ευρωεκλογές δεν, αλλά έχουμε εθνικές εκλογές, λοιπόν θα πρέπει να λυθεί το ζήτημα άμεσα. Όταν λέμε άμεσα, πρέπει να, ο άνθρωπος αυτός πρέπει να, όχι να εξαφανιστεί από προσώπου γης. Και εν πάση περιπτώσει να φέρει κάποιον αντικαταστάτη που να μπορεί να σηκώσει τον Άρη, ρε φίλε. Οι συμμετοχές από ό,τι φαίνεται είναι εγκλωβισμένες. Είναι εγκλωβισμένες και δεν ξέρουμε πού και τι γίνεται και τι γίνεται. Εσύ το πας ένα τέτοιο παραπάνω. Πρόσεξε να δεις, υπάρχουν άτομα που θέλουν να δώσουν 300 χιλιάρικα με αντίτιμο να πάρουν μετοχές. Και δεν το δέχεται ο κύριος. Αφού λέει, διάβασε ότι μετοχές, να έρθει ο κόσμος να πάρει μετοχές. Ναι, στην εκδήλωση αυτό είπε, ότι όσοι πιστοί προσέλθετε, είτε αγοράζοντας μετοχές, είτε βάζοντας κάποια χρήματα στην ΚΑΕΑΡΙΣ. Έτσι, αυτά τουλάχιστον λέει στην ένδειξη, δεν ξέρω τώρα. Ναι. Καλά. Θα δεις τώρα στο άμεσο διάστημα. Θα ακούσεις τον επίλογο, τουλάχιστον το δικό μου. Τώρα δεν μιλάνε. Τώρα, όχι, άκουσα. Όλο αυτό, Νίκο, άκουσε με λίγο. Ωραία, άκουσε με λίγο. Όλο αυτό... Φίλε, είναι στημένος 100% ο Άρης να διαλύσει. Τέλος. Άστε τώρα, θέλει φέτος ο Άρης στο μπάσκετ θα σε ρίξει ο κύριος αυτός. Λοιπόν. Δεν γίνεται όταν επίλογος... τον έχει 3,5 εκατομμύρια και τώρα να μου λέει ότι είναι 5,5 και να λέει ότι έβαλε και 2 εκατομμύρια. Ναι. 2 εκατομμύρια έβαλε. Δεν μου λες και σκεσέ, πού τα βρήκες εσύ τα 2,5 εκατομμύρια, τα 2 εκατομμύρια, φίλε. Πόθεν έσχες. Καλά, την επιφάνεια του δεν την ξέρουμε, ρε Νίκο, τώρα. Έτσι. Την επιφάνεια τη μία δεν την ξέρουμε. Την επιφάνεια 2 εκατομμύρια έβαλε, ρε φίλε. Αλλά είναι αυτό που λέει ο Ζάχος όμως. Έβαλε 2 εκατομμύρια και δίνει 200 χιλιάρικα για τον Μπαν. Είναι φοβερό πράγμα, δηλαδή. Δηλαδή, μία ή άλλη τώρα. Εδώ κάποιος κοροϊδεύει τον. Τον Άρη να τον ξαφανίσει. Άμα το πήραμε χαμπάρι, τον Άρη θέλει να τον ξαφανίσει. Νίκο, θα ακούσει τον επίλογο, γιατί καλή είναι η ερμηνεία ή ο σχολιασμός. Στο τέλος θα πούμε και τι πιστεύω. Εγώ τουλάχιστον θα πω τι πιστεύω ότι πρέπει να γίνει. Τι πιστεύω. Ότι πρέπει, εντάξει, θα το πω και τώρα, δεν θα πω και τίποτα περισπούδαστο, ότι πρέπει να δοθεί, παρότι είναι μεγαλομέτοχος, μία διορία στον κύριο Γουλιέλμο, να αποδείξει όλα αυτά που λέει και να μπορέσει και να αποδείξει ότι μπορεί να άρει τον Μπαν. Αν δεν μπορεί, θα πρέπει να μας... να όλος αυτός ο οργανισμός που λέει τα Άρης να περάσει στην επόμενη κατάσταση. Εντάξει, να το διώξει είναι διοκτήτης, ρε, πώς θα το διώξει. Άρον πρέπει να φύγει, να σηκωθεί να φύγει. Άρον πρέπει να ξεκουμπιστεί, το κατάλαβες. Και από ό,τι φαίνεται και μέσα πρέπει να έχουμε και πάλι το δίκτυο μανατζαρέων πρέπει να είναι μέσα στο σύστημα. Μανατζαρέων και ιστορίες. Εδώ ωραία. Πρέπει να πλέξουμε πάλι σε πηγάδι. Να είσαι καλά, Νίκο. Να είσαι καλά. Καλό σου βράδυ. Αλλά να ξυπνήσουμε γιατί κοιμηθήκαμε και καλά με την Ευρώπη. Προσπαθούμε να ξυπνήσουμε τον κόσμο λίγο. Εδώ είμαστε. Κοιμηθήκαμε και καλά με την Ευρώπη. Ποια Ευρώπη λέω εγώ. Ευρώπη όταν θα περάσει ο Μήλος. Προκληματικά Ευρώπη είστε. Ναι, προκληματικά. Όπως οι άλλοι και λένε για το Champions League, ποιο Champions League. Με Manchester United εύκολη πρόκριση. Με Manchester. Με Manchester εύκολη πρόκριση. Κλείσε. Άντε, καλό βράδυ, κύριε Ηγεσία. Καλό βράδυ. Άντε, καρτούν. Λοιπόν, έχουμε τηλέφωνο. Τον επόμενο φίλο. Καλησπέρα. 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 Το όνομά σας, αν θέλετε. Καλά είστε. Καλά, δόξα τω Θεώ. Μπράβο. Πάντα καλά, εύχομαι. Το Θανασάκης είναι. Όχι. Πάμε. Είμαι αυτός που δεν με βρίσκεις ποτέ, ρε Ζάχο. Έλα ρε Μαρίνο. Τώρα με βρίσκεις. Σε τσάκωσα. Εντάξει, είμαστε τώρα και λίγο έτσι με τα τουάρι. Να σου πω την αλήθεια, είμαστε σε δύσκολη κατάσταση, οπότε... Εντάξει, μωρέ. Κοίταξε, θα βρεθούν λύσεις. Εγώ πιστεύω όλα θα γίνουν. Βέβαια, κοίταξε, κάποια στιγμή... Ιστορική ομάδα, κάποιος θα έρθει, αυτό... Τόσα χρόνια όμως, ρε Μαρίνο, ιστορική ομάδα, του μεγέθους δηλαδή, να αναλάβει αυτήν την ομάδα της φανέλας του Άρη, δεν έχει έρθει. Είναι φοβερό πράγμα αυτό. Κοίταξε, ούτε σωμάκο, έτσι. Θέλουν υπομονή, δεν ξέρεις. Κάποια στιγμή κάποιος, δεν ξέρω τώρα τι γίνεται. Στη Βόρεια Ελλάδα, ρε παιδί μου, σαν να μην υπάρχουν βιομήχανοι και εφοπλιστές και τέτοια ώρες σκέφτεσαι, ας πούμε. Αλλά κάποιος θα φανεί. Εντάξει. Δηλαδή ανεβαίνει ο Χολαργός από την Α2 και μου κάνει budget ενός εκατομμυρίου. Ναι. Είναι φοβερά πράγματα. Ο Προμηθέας έχει 1,5. Ο Προμηθέας έχει τα Coffee Island. Που δεν υπάρχουν... Ναι, θέλω να πω. Και εσύ, Άρης, ο αυτοκράτορας του ελληνικού μπάσκετ,
Μου έχεις 350 με 400 χιλιάρικα budget. Δηλαδή αυτά είναι, είναι για να γελάει ο κόσμος πραγματικά. Ναι, αλλά αυτό τώρα, κόμικο, τραγικά είναι. Ένας ας πούμε άνθρωπος που να βάλει λεφτά, αλλά εγώ πιστεύω κάποια στιγμή κάποιος θα βρεθεί, εντάξει. Για να δούμε. Μακάρι να έχεις δίκιο. Μακάρι. Ναι. Ήθελα να ρωτήσω, Ζάχο, μήπως ένας τίποτα για τις ποδοσφαιρικές κινήσεις. Γιατί εμένα πιο πολύ το ποδόσφαιρο με ενδιαφέρει, για να πω την αλήθεια. Για ΠΑΟΚ εννοείς εσύ τώρα. Όχι, όχι, για τον Άρη. Για τον Άρη. Όχι, ακόμη, ακόμη δεν. Νωρίζει. Ακόμη όχι, όχι, όχι. Δεν υπάρχει κάτι ανακοινώσιμο εκτός το Σουηδό. Όλα τα άλλα. Λίγο πολύ να σου πω που ρώτησα και τον Χρήσανθο, για να μην λέω έτσι πριν κάποιες μέρες. Ναι. Ότι κάποια ονόματα, δηλαδή αυτά που ακούγονται, μπορεί να μην είναι και κανένας από αυτούς. Κάπως έτσι. Έτσι. Ναι, αυτό είναι καλό να σου πω την αλήθεια. Όταν δεν ξέρουν ο κόσμος και οι δημοσιογράφοι, αυτό για μένα είναι καλό. Να σου πω την αλήθεια. Γενικά σε όλες τις ομάδες, όχι για τον Άρη, γενικότερα. Ναι, για όλες τις ομάδες. Έτσι πιστεύω. Για να δούμε. Εγώ εύχομαι τα καλύτερα για όλους. Να είσαι καλά, Μαρίνο, αύριο με τον Τάσο. Αύριο να σε ακούσουμε με τον Τάσο. Καλό σου βράδυ. Λοιπόν, θα πάμε στο τελευταίο διαφημιστικό διάλειμμα. Αμέσως μετά το υπόλοιπο της συνέντευξης. Να κάνουμε και τη σούμα. Αν έχουμε κάποιον φίλο να ακούσουμε, φυσικά στο 2310-287 και 3 οχτάρια. 2310-287 και 3 οχτάρια. Το υπόλοιπο της συνέντευξης, ο σχολιασμός, το ρεζουμέ, ο επίλογος και φυσικά να δώσουμε και την σκητάλη στην επόμενη εκπομπή. Πάμε στο τελευταίο διάλειμμα σε λίγο και πάλι μαζί. Επιστρέψαμε για το τελευταίο μέρος εκπομπής Ράδιο Μαρμίτα. Κυτρινό μαύρο το φόντο σήμερα. Καθώς, ένα 20 λεπτάκι. Καθώς φιλοξενώ το φίλο μου τον Γιάννη τον Μπόστμαν εδώ και φυσικά στην ηχοληψία πάντα ο φίλος μας ο Γιάννης, συνονόματος ο Ιωάννης ο Ζάτσης. Λοιπόν, 23-12-87 και 3 οχτάρια. Έχουμε φίλο στην αναμονή. Έχουμε και λίγο ακόμη υπόλοιπο συνέντευξη σχολιασμό. Ναι, να ακούσουμε όμως πάντα, Γιάννη, το ξέρεις καλύτερα, ότι προηγείται ο κόσμος. Να ακούσουμε τον φίλο. Καλησπέρα. Καλησπέρα και από μένα. Καλησπέρα. Το όνομά σου. Ο Νίκος, είμαι από Καραμπουρνάκη. Έχουμε ξαναμιλήσει. Μου έχεις πει αν είναι δυνατόν να σε παίρνω πιο συχνά τηλέφωνο. Έτσι, Νίκο, πάμε. Αδερφέ Ζάχο, δεν παίρνω τηλέφωνο αν δεν υπάρχει λόγος να πεις κάτι, να μην κλέβεται ραδιοφωνικός χρόνος. Συμφωνώ μαζί σου. Θέλω να πιαστώ λίγο από κάτι που είπε κάποιος προηγούμενος και νομίζω και ο έτερος στο μικρόφωνο ο συνεργάτης σου. Ο Γιάννης. Για ποιο λόγο τόσα χρόνια ο Άρης, μια ομάδα που έχει γράψει χρυσές σελίδες και κυρίως στο μπάσκετ, δεν βρίσκεται ένας επενδυτής, ένας σοβαρός που θα μπορούσε να αναλάβει τις τύχες του σωματείου και να το πάει ακόμα παραπέρα και για να τον τοποθετήσει στη θέση που το αξίζει. Για να ακούσουμε την άποψή σου. Είναι άποψή μου είναι και ίσως τα οπαδικά αισθήματα. Καταρχήν δεν είμαι Άρης, έτσι, δηλώνω οπαδός του ΠΑΟΚ, αλλά προσπαθώ να φυσιολογικά. Άκουσε με λίγο, Δεν έχει σχέση η ομάδα είσαι, τουλάχιστον όταν μιλάς μαζί μου, έτσι. Και το λέω, το πιστεύω, δεν το λέω για να το πω, το πιστεύω. Δεν έχει σχέση τι ομάδα είσαι, έχει σχέση το πώς στοιχειοθετείς αυτό που έχεις να πεις. Πάμε. Πάμε. Γιατί λοιπόν τα πράγματα δεν είναι έτσι όπως θα τα θέλαμε να είναι. Ακούμε. Διότι όσο και αν ακούγεται παράξενο, ούτε ο Άρης, ούτε και ο ΠΑΟΚ είναι γωνιακά μαγαζιά. Πλέον εννοείς. Νομίζουμε ότι είναι ή θα θέλαμε να είναι, αλλά δεν είναι. Θα εξηγήσω το γιατί. Πάμε. Το σκεπτικό μου είναι πάρα πολύ απλό. Βάλτε τον εαυτό σας να βρεθεί στη θέση ενός επιδητή που είναι ξένος ή Έλληνας διασποράς και θέλει να παραπατρίσει κεφάλαια και έρχεται να επενδύσει τα χρήματά του σε ένα σωματείο. Έτσι. Mm-hmm. Το πρώτο κάτι που θα έκανε, τι θα ήταν. Δεν θα ρωτούσε ποιες είναι οι ομάδες οι οποίες έχουν την έδρα στην πρωτεύουσα της χώρας. Θα έκανε ωραία, αυτό. Ωραία αυτό. Δεν υπάρχει καμία. Δεν υπάρχει. Πάμε στο επόμενο. Αφού λοιπόν θα ρωτούσε και θα μάθαινε ποιες είναι οι ομάδες της πρωτεύουσας και να βάλω εκεί τα χρήματά μου αρχικά. Α, εννοείς οποιαδήποτε ομάδα της πρωτεύουσας παρά στο να. Να βάλω χρήματα γιατί έχω κάποιον σχέδιο στο μυαλό μου και θέλω κάτι να πετύχω. Ωραία, και του λέει είναι ο χολαργός, όπως είπε ο Γιάννης. Ο χολαργός υπάρχει μόνο. Πρώτα λοιπόν, αφού μάθει ποιες είναι αυτές οι ομάδες, μετά θα ρωτήσει πόσους οπαδούς από πίσω, αυτές, τι λαό έχει από πίσω. Σωστό αυτό. Τι ποιότητα λαού για να ξέρω αν θα μπλέξω ή όχι. Και αν υπάρχει παραγωγισμός ισχυρός προηγούμενος. Που αν αυτός ο παραγωγισμός ο προηγούμενος έχει και αυτός ισχυρή βάση, θα με αναγκάσει να βάλω το χέρι μου στην τσέπη πιο βαθιά. Έτσι δεν είναι. Ωραία. Αν λοιπόν από εκείνη τη φάση πάρει αρκετά άκυρα και δεν μπορέσει να συνεχίσει, μετά θα στραφεί σε ομάδες της επαρχίας και σε πρώτο, δεύτερο, τρίτο χρόνο, πιστεύω, σε ομάδες Θεσσαλονίκης. Ωραία. Αν κατάλαβα καλά, Νίκο, δίνεις, εκτός αν το εξέλαβα λάθος, έτσι. Ότι δίνεις δηλαδή στους παράγοντες του Άρη και του ΠΑΟΚ κατά κάποιο τρόπο το λάθος ότι δεν Οι παράγοντες του
Άρη και του ΠΑΟΚ, όσο καλή πρόθεση και αν έχουν και όσο μεράκι και αν τους διακρίνει στην προσπάθειά τους, δεν έχουν την οικονομική, όπως φαίνεται μέχρι τώρα, επιφάνεια για να πάνε τα σωματεία αυτά εκεί που μπορούν. Γιατί κατά ψέματα, στη σύγχρονη, σύγχρονο κόσμο, το χρήμα κάνει μια ομάδα ισχυρή, έτσι. Όχι, όχι. Δηλαδή, είπες, η φανέλα από μόνη της. Είπες πως αν κάποιος υπάρχει με κεφάλαια, θα ρωτήσει για Αθήνα και είπες κάποιες προϋποθέσεις και μέσα αυτά ήταν και για τους παράγοντες. Και εγώ το εξέλαβα ότι αν έρθει στη δική μας όχθη, εδώ, τη Βόρεια, δηλαδή θα δει ότι οι παράγοντες είναι αποτρεπτικός παράγοντας. Το εξέλαβα λάθος? Όχι, γιατί αν κάποιος είναι πολύ ισχυρός, περίπτωση Ιβάν Σαββίδη, όπου οι προηγούμενοι παράγοντες τους παραμέρισε σταδιακά, έτσι. Σωστό και αυτό. Μπόρεσε να αναλάβει τη στίχη του σωματείου, δίνοντας και πολλά χρήματα αρχικά και έχοντας στην αρχή και αποτυχίες. Και στον ερασιτέχνη, έτσι. Ναι, αλλά αν έχω ένα παράδειγμα, ξέρω εγώ, έχω ένα Μαρινάκι που θέλω να τον προσπεράσω και να τον αγοράσω στον Ολυμπιακό. Είμαι κάποιος ο οποίος θέλω να επενδύσω, έτσι. Ναι. Το χέρι λοιπόν στην τσέπη θα μπει πάρα πολύ βαθιά. Έτσι, βέβαια. Πάμε τώρα στον ΠΑΟΚ και στον Άρη. Η περίπτωση ΠΑΟΚ και Ιβάν Σαββίδη είναι ιδιαίτερη. Εγώ πιστεύω ότι ο Ιβάν Σαββίδης ποτέ δεν θα αγοράζει τον Άρη ή τον Ηρακλή. Ποτέ. Πιστεύω ότι ο Ιβάν συνδέεται για λόγους καταγωγής ή κάποιων μνημών της οικογένειάς του κλπ. Με το σωματείο του ΠΑΟΚ. Εδώ βέβαια, λόγο, λοιπόν, να σε διακόψω, υπάρχει κάποιοι, εγώ το λέω αστικός μύθος, κάποιοι το λένε με βεβαιότητα, ότι όταν έφαγε την πρώτη πόρτα από τον ΠΑΟΚ το 2006, το θυμάσαι νομίζω, έτσι. Έφαγε πόρτα, ήρθε το 2006 και έφαγε πόρτα. Έγιναν συζητήσεις και πολύ δύσκολες μάλιστα. Και ξέρω ναι, και έφαγε πόρτα όμως. Σε εκείνη τη φάση. Ναι, okay. Μετά ήρθε στον Άρη ο Ιβάν Σαββίδης. Έτσι λέει ο μύθος ή μη μύθος ή η πραγματικότητα. Ήρθε στον Άρη και οι τότε παράγοντες. Ούτε εγώ, ούτε εγώ. Κάποιοι το λένε με βεβαιότητα, να ξέρεις. Κάποιοι το λένε με βεβαιότητα. Εντάξει, αυτό το πράγμα. Υποτιθέ ότι έγινε έτσι. Πάντως θέλω να πω το εξής, ότι ήταν πιο εύκολη περίπτωση η Ιβάν Σαββίδη, η μετάβασή του στα του ΠΑΟΚ, τα πεπραγμένα και το ταμείο και η διαχείριση, παρά σε κάποια άλλη ομάδα. Το αντίστοιχο κάτι σε Άρη ή Ηρακλή, Απόλλων Καλαμαριάς, γιατί αυτή η πόλη έχει και αυτή έτσι. σωματεία να επιδείξει, έτσι. Δεν έχει γίνει τώρα. Και για να βρεθεί κάποιος τέτοιος άνθρωπος, εντάξει, θα πρέπει κάποιος μετά να σκεφτεί, μπορεί να δώσει επιτυχίες και μετά αυτός να κεφαλαιοποιήσει τα όσα έδωσε σε επιτυχία και δόξα και δημοφιλία αυτός που θα βάλει το χέρι του βαθιά στην τσέπη. Νομίζω, ο Άρης νομίζω... ήταν κάποτε μπασκετικός θρύλος. Ναι. Τώρα δεν είναι. Μιλάς τώρα, ένα λεπτό, για να το καταλάβω, μιλάς για μπάσκετ ή για ποδοσφαιρικό Άρη. Για ποδόσφαιρο αυτή τη στιγμή ο Άρης ακόμα ψάχνει τα βήματά του, την πορεία του, του έκατσε με καλή χρονιά που αρχικά ξεκίνησε με πολλά, όπως ξέρεις, πολύ καλύτερα από μένα προβλήματα. Έτσι. Αλλά για το μπάσκετ που είναι λίγο πιο, κατά τη γνώμη μου, ένδοξο του Άρη, είναι, από δεδομένο, το ποδοσφαιρικό του, εντάξει. Αν λοιπόν κάποιος ξεκινούσε από την αρχή να δώσει χρήματα, αυτός ο κάποιος θα βρισκόταν πολύ πιο δύσκολα από ό,τι σε σχέση με μια αθηναϊκή ομάδα. Σωστό αυτό. Μας ξυνίζει, μας στεναχωρεί ενδεχομένως. Έχεις δίκιο, όχι, έχεις δίκιο σε αυτό. Έχεις δίκιο. Παραλαμβάνω, δηλώνω από εδώ στο ΠΑΟΚ, από μικρό παιδί, με 50 χρονών. Πόσο είσαι? 51, έχω φύγει στο εξωτερικό μου το ΠΑΟΚ, ήμουν στη Γενέβη. Η φωνή σου, 51 χρονών, συγγνώμη τώρα, αν και τα ακουστικά λίγο δεν ξέρω αν έρχεται διαφοροποιημένη η φωνή σου, δηλαδή εγώ θα έλεγα 30 με 32-33. Θα έλεγα. Αλλά η ηλικία είναι συγκεκριμένη. Ο άνθρωπος. Η ηλικία είναι συγκεκριμένη και... Ωραία, όχι, όχι, η φωνή, λέω, η χρειά της φωνής είναι για πολύ νεαρό. Αφού θα έλεγα, θα σου έλεγα, ας πούμε, το επόμενο, δεν ξέρω αν σου το είπα και την πρώτη φορά, ότι, ας πούμε, μια μιλούς για μπασκετικό ΠΑΟΚ, ας πούμε, οι μνήμες σου ποιες είναι από μπασκετικό ΠΑΟΚ και, ας πούμε, για να καταλάβω την ηλικία. 1991 φοιτητής ακόμα στο Πανεπιστήμιο, ήμουν στη Γενέβη μες στο Πατινουάρ μέσα και πανηγύριζα τον τίτλο αυτό, τα ΜΑΤ ΠΑΟΚ Άρης. Τότε που σηκώνατε, Νίκο, το κύπελο και βρίζατε τον Άρη. Δεν είναι κακό, εντάξει. Θυμάμαι, έχω μνήμες όμως, επειδή ήμουν φοιτητής στην Καλών Τεχνών και είχα ένα ατελιέ και τηρούσα τότε στο κέντρο, να μαζευόμαστε όλοι οι φίλοι Αριανοί και Παοξίδη στο ατελιέ, να χωρίζουμε για το μάτς, να πηγαίνουμε στο παλέ. Έτσι, να ήταν οι αποστάσεις κοντινές, να βρίσκονται απέναντι και να κάνουμε χειρονομίες, ξέρεις τώρα, και καζούρα. Και μετά γινόταν και καζούρα. Και μετά να γυρνάμε πάλι, ξέρω εγώ, ας πούμε, το βράδυ για μπύρες και όλα αυτά, ας πούμε, και να γίνονται η ανάλυση, η καζούρα, εκεί το έτσι, καζούρα, το αλλιώς, αυτά ήταν τα ωραία χρόνια, αυτά πολύ ωραία. Και τους νεκρούς δρόμους που δεν έχει ψυχή όταν έπαιζε το ΠΑΟΚ Άρης. Εννοείται. Έτσι ακριβώς. Όχι στη Θεσσαλονίκη, βέβαια. Όχι μόνο, σε όλη την Ελλάδα γίνονται αυτά. Και ένα φεγγάρι από ό,τι μάθαινα και από διάβασα τότε και θυμάμαι το φίλαθλο, ο Ηλίας ο Παζίνας έλεγε, ευχαριστώ τον Άρη και τον ΠΑΟΚ, έλεγε, που μου χαρίζουν αυτό το ενδιαφέρον. Είχε ένα άρθρο τότε. Ο Μπαζίνας, ναι. Ελληνικές εποχές. Άρα και στην Αθήνα
για κάποιο χρονικό διάστημα το πράγμα. Έτσι, έτσι. Λοιπόν, τώρα ο Άρης, απ' την άλλη, να πω και κάτι και να κλείσω με αυτό, ναι. Τον χρόνο σας. Ο Άρης υπήρξε μεγάλος, γιατί ευτύχησε να του κάτσει ένας γκάλης, ο οποίος, κατά τη δική μου άποψη, είναι σε όλα τα αθλήματα αναλογικά ο σπουδαιότερος αθλητής όλων των εποχών στην Ελλάδα. Ναι. Με τον Χατζηπαναγή δεύτερο στο ποδόσφαιρο. Ναι. Για να δείτε πόσο σφαιρικά σκέφτομαι. Εντάξει. Εντάξει, ναι. Με τον Γκάλη λοιπόν σαν ένα φοβερό στοιχείο και όποιος άλλος πλησίασε, τότε ήταν ο Μιχαηλίδης, ήταν του Άρης, ναι, καλά, ο πρόεδρος ήταν ο Μιχαηλίδης. Ναι, ναι, ναι. Του έκατσε αυτή η ομάδα. Και ο καμένος ευεζητής κυνηγούσε γιατρωμένος φάτος και αυτός πολύ χρήμα έτσι αδικό του να φτιάξει μια ανταγωνιστική ομάδα. Την εποχή εκείνη. Την έφτιαξε όμως. Λοιπόν, έφτιαξε, okay. Κάτι πέτυχε κι αυτός. Αλλά θέλω να πω ότι αυτό το πράγμα για να ξαναγίνει δεν είναι εύκολο. Ενώ ο Ολυμπιακός Παναθηναϊκός, δες πόσο εύκολα πλέον στείνουν ομάδες κάθε χρόνο, να αλλάξει πόσες φορές το ρόστερ και παραμένουν σε μια φάση. Έχουν όμως και τους ιδιοκτήτες, δηλαδή. Ακριβώς. Πολύ χρήμα, την πλάτη. Δηλαδή, εγώ λέω το εξής τώρα. Τον έχεις μέσα στην οικογένειά σου τον Ιβάν, έτσι δεν είναι? Ναι. Πει αύριο ο Ιβάν ότι το μπάσκετ έρχεται σε μένα. Δεν θα το εκτοξεύσει. Παρακαλώ σε τίποτε άλλο. Όχι, δεν κατάλαβες. Θέλω να σε πω, δεν θα το εκτοξεύσει. Θα το πάει κατευθείαν στο πρωταθλητισμό. Θα το πάει κατευθείαν. Εάν συμπεριφερθεί οικονομικά όπως με το. Εννοείται. Αυτό λέω. Άρα λοιπόν λέω εγώ ότι η επιφάνεια, αυτός δηλαδή που θα έρθει να πάρει μια ομάδα, άσχετα αν είναι στο κλείνο Νάστη ή εδώ, θεωρώ ότι θα κοιτάξει πρώτα από πού κατάγεται αυτή η ομάδα, οι καταβολές της, ποιες είναι και τι έχει κάνει. Δηλαδή, στον μπασκετικό χάρτη, τι είναι, ρε παιδί μου, εν πάση περιπτώσει, αυτή η ομάδα που θέλω να πάρω. Με κάνει εντύπωση, γι' αυτό και το είπα προηγουμένως. Πώς είναι δυνατόν τώρα να πάω να πάρω τον Προμηθέα, τον Χολαργό, τον δεν ξέρω εγώ ποια άλλη ομάδα και να επενδύσω σε αυτή την ομάδα και να μην επενδύσει σε μια ομάδα όπως είναι ο Άρης, όπως είναι ο ΠΑΟΚ. Δηλαδή, ομάδες... Συμφωνώ μαζί σου, αλλά και διαφωνώ, γιατί παραλαμβάνω. Αυτή η ομάδα έχει κάτω στην Αθήνα την έδρα. Έχει σημασία αυτό το πράγμα. Το καταλαβαίνουμε. Αν ήταν η Θεσσαλονίκη, ποτέ μου θα της Ελλάδος, θα σας έλεγα τα αντίθετα. Εσύ θεωρείς ότι επειδή είναι εκεί όλος ο οικονομικός κύκλος της χώρας, δηλαδή, πολύ πιο εύκολα πας. Την πρωτεύουσα. Τι να κάνουμε τώρα, να πούμε κάτι άλλο. Εντάξει, ωραία, δεν Νίκο. Σε αυτό δεν διαφωνώ. Ωραία, Νίκο. Αυτά τα διάφορα να μην είναι άλλο που ασχολήσω τον αέρα σας. Να είστε καλά. Άντε, καλό βράδυ. Καλή συνέχεια. Να είστε καλά, να είστε καλά. Άρα είχα δίκιο που του είπα και την πρώτη φορά να σε ακούμε πιο τακτικά, γιατί πραγματικά μίλησε εμπεριστατωμένα και λοιπόν, με ποιότητα έτσι. Και αυτό φαίνεται και δεν έχει σχέση η ομάδα και όλα τα άλλα. Ακριβώς. Λοιπόν, πάμε να κλείσουμε με το τελευταίο, με το υπόλοιπο της συνέντευξης και να πούμε και το συμπέρασμα, αν βγαίνει κάποιο συμπέρασμα από όλα αυτά. Εγώ, εντάξει, μίλησε, μέσα στις άκρες το είπα. Ναι. Μίλησε μετά για το Παλέ, έτσι. Για το Παλέ, ότι... Είπε ότι εάν τυχόν πάρει ο Άρης το Παλέ, θα είναι η μεγαλύτερη του κληρονομιά, αυτός δηλαδή, έτσι. Δύο. Έχουμε 7-8 λεπτάκια λοιπόν. Δύο, ένα λεπτό. Ναι. Το Παλέ, εγώ θέλω να λέω τουλάχιστον από αυτά που αντιλαμβάνομαι και από αυτά που διαβάζω, έτσι. Ναι. Το από Παλέ, πέρυσι τον Αύγουστο. Το Παλέ μας το δίνουν, έτσι. Ναι. Το Παλέ μας το δίνουν. Εμείς, ένα όμως, αυτό είναι και στις δύο άκρες, μία για μας. Εμείς μπορούμε να το συντηρήσουμε. Το Παλέ έχει λειτουργικά έξοδα. Ναι, ο Άρης δίνει, πρόσεξε, αν διάβασα σωστά, 140. Δεν το ήξερα αυτό, Γιάννη. 140.000 ενίκιο δίνει. Δηλαδή, δίνει, δηλαδή 13 μάτς. Πόσα να παίξουμε Ευρώπη. 200 δίνει ο Λάσκαρης, μου κατέβασε 140. Ναι, δηλαδή δίνουμε 10-12 χιλιάρικα το μάτς. Ναι. Πόσες φορές δεν είναι μόνο αυτό όμως. Α, έχει και τους χώρους. Έχει και τους χώρους, έχει το μουσείο, ωραία. Έχει την πολιτική. Ένα είναι και αυτό. Πολλά πράγματα. Μας το δίνουν. Να λέμε τους, ό,τι βλέπουμε σφίζουμε. Ναι. Μας το δίνουν. Εμείς μπορούμε. Απ' την άλλη, το κράτος, όπως πλήρωνε κάποια γηπεδάκια εδώ πέρα δίπλα μας, το φως και το νερό και ναι, τα τέτοια. Ναι, ναι, τα κρατικά. Λοιπόν, ναι. Και θα το δώσεις, άμα το δώσεις και θα πληρώνεις όπως πληρώνεις και τους άλλους. Ναι. Έτσι, αυτό λέει η δικαιοσύνη. Έτσι το βλέπω εγώ. Δύο πτυχές στο θέμα. Εγώ θεωρώ ας το πάρουμε και θα βρούμε τη λύση. Μας το δίνουν, δεν πρέπει να το πάρουμε ρε φίλε, μας το δίνουν. Δηλαδή να λέμε άλλα από αυτά πρέπει να μας το δίνουν. Πάρτο σου λέει. Πάρτο και συντήρησέ το. Πάρτο, βέβαια. Και αυτή φοβερή. Και να το πάρουμε. Λοιπόν, για το Παλέ το είπαμε, για τον Εραστέχνη είπε ότι έχει πολύ καλές σχέσεις. Ναι. Λοιπόν, εντάξει, άστα. Πάμε παρακάτω. Για τις χορηγίες το είπαμε. Το γεγονός ότι δεν πείθει τον κόσμο. Α, εδώ πάμε στο λούκουμο που λέγαμε. Το θυμάσαι το λούκουμο. Έτσι ακριβώς. Λίγο ειρωνικά το λέει. Τι να κάνουμε. Ναι. τι να κάνουμε. Έχω πείσει τον κόσμο ότι δεν είμαι μπροστινός. Ρωτάει. Έχω πείσει τον κόσμο ότι δεν είμαι μπροστινός. Ναι.
Το ρωτάει ερώτηση, αυτό. Ναι. Ας πούμε ναι, απαντάει ναι. ο ίδιος. Λοιπόν, κάτι είναι και αυτό. Η δουλειά του μετόχου, λέει, είναι δικιά του δουλειά. Του φιλάθλου είναι δικιά του δουλειά, του οπαδού είναι δικιά του δουλειά και του αθλητή είναι δικιά του δουλειά. Δηλαδή, ο κάθε κατεργάρης στον πάγκο του. Δεν τον νοιάζει, δηλαδή, εάν είναι αποδοχής. Ε, ναι, αλλά ναι. εδώ, ρε φίλε. Ε, άμα δεν σε νοιάζει, εδώ... μία κάνεις παράπονο, μία δεν σε νοιάζει. Ακριβώς. Δηλαδή, τώρα φάσκια τη φάσκης. Δηλαδή, απ' τη μια λες ότι εγώ είμαι η τιμιότητα, η καθαρότητα, άρα λοιπόν έχω αποδείξει ότι όχι, δεν με αποδείξει στάση μου... Για ναι, ναι, αυτό που λέει αυτός. Καταλεγόμενά του, έτσι. Λοιπόν, ότι εγώ είμαι και κανείς άλλος από ναι. πίσω, λοιπόν. Και από την άλλη και θέλω τον κόσμο να έρθει ναι. δίπλα μου και τα λοιπά. Και από την άλλη δεν σε νοιάζει. Αυτό δείχνεις εδώ, με την απάντηση. Να πω εγώ τώρα, γιατί ρωτάει τον κόσμο και εγώ είμαι μια κουκίδα του κόσμου, έτσι, ναι, όπως και έτσι εσύ. Ακριβώς. Λοιπόν, εμένα κύριε Γουλιέλμα, εμένα, το Ζάχο, δεν ξέρω Γιάννης, εμένα δεν με ενδιαφέρει αν είσαι μπροστινός, αν είσαι πισινός ή αν είσαι κύριος. Δεν με ενδιαφέρει. Εγώ θέλω η ομάδα να προοδεύει, οι στόχοι να κάθε τέλος χρονιάς να έχουν επιτευχθεί και ο Άρης φυσικά ο μπασκετικός να μην κινδυνεύει, κύριε Γουλιέλμο, και να μην μας λες για 200 χιλιάρια καμπάν, ενώ έχω πληρώσει 2 εκατομμύρια. Δεν νομίζω να ζητάω παράλογα πράγματα. Αν είσαι μπροστινός, ούτε με ενδιαφέρει. Μακάρι να σου μπροστινός και πίσω να ήταν ο Bill Gates. Τι να κάνουμε, όπως γιατί ο ίδιος είπε το όνομα αυτό, έτσι. Ναι. Στο κλείσιμο. Μακάρι! Θα ήταν κακό δηλαδή να ήσουν να. Μπροστινό του Bill Gates. Δεν το κατάλαβα αυτό. Ή ενός του Αγγελόπουλου ή του Γιανακόπουλου. Μας ενδιαφέρει αν είσαι μπροστινός. Μας ενδιαφέρει το χρήμα που είπαν και οι προηγούμενοι φίλοι. Το χρήμα και ο μπασκετικός Άρης να πάει εκεί που πρέπει. Και όχι να παίζουμε με την Κίμη και να φωνάζουμε ου όταν κάνει επίθεση. Και να πρέπει να την κερδίσουμε πάνω από 19 πόντους. 18 μάλλον που χάσαμε στην Κίμη για να μην μας ενδιαφέρουν τα άλλα αποτελέσματα. Δύο αγωνιστικές πριν το τέλος. Ε, προς Θεού δηλαδή. Ενδιαφέρει τον κόσμο αν είσαι μπροστινός. Τι το λες αυτό. Δεν μας ενδιαφέρει, άνθρωπέ μου. Τέλος πάντων. Λοιπόν, θεωρώ λοιπόν ότι στο τέλος εδώ τον ρωτάνε ότι εάν έδωσε μόνο μία δόση σε Τσαϊρέλ και Πρίφτη. Καλά, αυτά εντάξει. Λοιπόν, και εδώ λέει, απαντάει και λέει, δεν γίνεται να έχω δώσει 700.000 ευρώ για παλιά και να με βρίζουν κιόλας. Ξεπερνούν τη λογική. Εντάξει, αυτό δεν το. Δεν, πάει σε αυτό που. Άρα λοιπόν τα 2 εκατομμύρια πάει... τα οποία έχει δώσει, τι τα έχει δώσει. Έχει δώσει 700 για παλιές υποχρεώσεις και ένα 300 για τις 2 χρονιές μπάτζετ. Δεν ξέρω, φίλε, δεν ξέρω. Εγώ επαναλαμβάνω. Άδικος δεν θέλω να είμαι. Το σχόλιο μου είναι στην αρχική τοποθέτηση που έκανα όσον σε αυτό το τμήμα της συζήτησης που ήμασταν, Γιάννη. Ναι. Όλα αυτά μπορούν πολύ εύκολα. Όχι, και πριν κάνει. Καταρχήν, η συνέντευξη αυτή δόθηκε σχεδόν πριν μια εβδομάδα, έτσι. Τόσο περίπου. Αύριο είναι κλείνει μια εβδομάδα. Ναι. Δεν είδα ούτε να συγκαλεί, όπως είπε, συνέλευση τίποτα, ή κάλεσμα εκδήλωση. Ή τέτοιο, ή εκδήλωση. Και πραγματικά να κερδίσει και την εμπιστοσύνη παρουσιάζοντας όλα αυτά που μας κάνουν. Έχουμε, σε κάποια ναι. αποστροφή του λόγου του λέει ότι λέει. Έχουμε χρόνο. Γιατί χρόνο λέει, από τον Ιούλιο. Ναι, τι θα γίνει τον Ιούλιο. Από τον Ιούλιο θα ξεκινήσει ο σχεδιασμός της νέας ομάδας. Καλά. Καλά, το χρόνο, ο χρόνος είναι σχετικός, ναι. γιατί αν εννοούμε το χρόνο το που ξεκινάει το πρωτάθλημα, όντως έχουμε χρόνο. Ναι. Τα λεφτά όμως, ξέρεις, είτε έχεις πρέπει να βρεθούν. Άκουσε, είτε έχεις 10 χρόνια μπροστά σου, είτε έχεις 10 μέρες, αν δεν υπάρχουν, δεν υπάρχουν. Ναι, έτσι. Εντάξει. Συμφωνώ. Το θα βρω και θα κάνω και θα περιμένω από τον κόσμο. Ναι. Ο κόσμος μπορεί να μην σου δώσει και φράγκο. Και δεν κατάλαβες τι θα κάνεις. Έτσι. Δεν σου δίνει φράγκο ο κόσμος. Και από ό,τι βλέπω, φαίνεται εδώ πέρα. Είπε ότι κάτι, δεν ξέρω, δεν το διάβασες. Η φετινή του χρονιά. Στο εμπορικό. Ναι, στις χορηγίες. Αυτό δεν το διάβασες. Αυτό, αυτό που είπε κάτι για το εμπορικό κομμάτι. Λοιπόν, γιατί εδώ είναι. Για τις χορηγίες. Πέρυσι λέει, τους είπαμε το όνειρό μας. Μας χτύπησαν την πλάτη και είπανε: μάθαμε για σένα ότι είσαι σοβαρό παιδί και καλός άνθρωπος. Ποιοι? Αλλά μας τα έχουν ξαναπεί από τον Άρη, οι χορηγοί. Α, όχι, okay, okay, λοιπόν, εγώ. Ναι, πες, είμαστε μακράν η κορυφαία μπραντ της Ελλάδος. Φέτος όμως που τα κάναμε όλα πράξη, γύρισαν πίσω και μας είπαν: θέλουμε να συνεργαστούμε. Δηλαδή, απέδειξε. Ωραία. Εντάξει, αυτό πάει εκεί που είπαμε ότι ναι. από τον χρόνο θα έχει χορηγίες. Εγώ αυτό. Το άλλο κάπου είπε, γιατί εγώ τη διάβασα, αυτό. Δεν ξέρω αν το προσπεράσαμε, κάπου είπε για το εμπορικό κομμάτι. Ότι φέτος θα λειτουργήσει το εμπορικό κομμάτι, άρα αυτές τις δύο χρονιές δεν λειτουργούσε σωστά κατά κάποιο τρόπο, και ότι περιμένω από εκεί πολλά έσοδα. Κάπου το διάβασα τώρα. Είναι αυτό που είπε, ότι φέτος τα έσοδα του Άρη θα είναι από τις χορηγίες. Αυτό είπε. Όχι, όχι, εγώ μιλάω για το εμπορικό κομμάτι, εννοούσε την μπουτίκ προφανώς. Και όταν λέμε εμπορικό κομμάτι, τι άλλο εννοούμε, ρε φίλε, μόνο. Προφανώς αυτό είναι το εμπορικό κομμάτι. Από
Δηλαδή το πρόβλημα είναι διαρκεία, εισιτήρια και μπουτίκ. Παραπάνω κάτι άλλο δεν βλέπω. Μπουτίκ, αν θυμάμαι καλά, τουλάχιστον κάποιο σημείο του Λάσκαρη είναι εκείνε τι χρονιέ. Λειτουργούσε και καλά, σχετικά καλά τέλο πάντων, και προϊόντα είχε και έπαιρνε ο κόσμο. Πρέπει να είναι η πρώτη χρονιά όμω του Λάσκαρη, από τότε νομίζω πέρασαν χρόνια. Και κλείνει, κλείνει λέγοντα το εξή. Mm-hmm. Μπορώ να σηκώσω το βάρος του Άρη, αλλά όχι πολύ ψηλά εκεί που θέλω εγώ. Ναι. Δεν υπάρχει περίπτωση ο Άρης να πάει εκεί που δεν θέλει κανείς, εννοεί δηλαδή για την ναι. Α2. Ναι, έτσι. Το είπαμε αυτό νομίζω. Την ομάδα θα την έδινα μόνο σε κάποιον σαν τον Bill Gates. Άρα Γιάννη, αν έρθει ας πούμε ένας επιπέδου Αγγελόπουλος στη ΣΑΕΚ. Νομίζω ότι θα πιεστεί και θα τη δώσει. Ένα λεπτό. Ένα λεπτό. Ναι. Ό,τι διαβάζουμε σχολιάζουμε. Ναι. Είπε τη δίνω μόνο στον Bill Gates. Ναι. Δηλαδή σε τέτοιο επίπεδο. Στο Αγγελόπουλο για να κόψει. Μπορεί να ήταν αυτό να το έδωσε σαν παράδειγμα γιατί γράφει. Ναι, ρε, ένα σοβαρό άνθρωπο εννοούσε λέει, που εννοούσε Αγγελόπουλο. Όχι, εκεί που θέλω λέει. Δηλαδή Ευρωλίγκα. Αυτό εννοεί. Ένα. Ο Αγγελόπουλο στη ΣΑΕΚ, όπω βλέπει, είναι πόσα, 4-5 χρόνια σε. Δεν μπορεί να την πάει η Ευρωλίγκα. Το βλέπει. Δεν μπορεί. Τα οικονομικά του είναι. Για 2-3 εκατομμύρια μπάζερ εκεί, 2,5 εκεί. Ναι. Δηλαδή, αν έρθει ένας τέτοιος να πάρει τον Άρη, με βάση αυτά που μας λέει ο κύριος Γκουλιέλος, θα τον πει όχι. Προφανώς μάλλον. Εντάξει, σηκώνω τα χέρια ψηλά. Έτσι λέει. Σηκώνω τα χέρια ψηλά. Εντάξει, τι να πω. Σηκώνω λοιπόν, και ζητάω. Το σενάριο που βασμού λέει δεν ισχύει, ποτέ δεν κινδύνευσε η ομάδα όσο ήμουν εγώ. Τι λέει ο άνθρωπος. Δηλαδή, εδώ τώρα είναι. Θα μας τρελάνει κιόλας. Δύο χρονιές μας βγήκε στο παραπέντε. Η χρονιά και τη σώσαμε και εδώ λέει ότι δεν κινδύνευσε ποτέ. Λοιπόν, επίλογος δικό σου, τι συμπέρασμα βγάζεις και τι προτείνεις. Γιατί πρέπει να προτείνουμε και κάτι, έτσι. Τι συμπέρασμα βγάζεις από όλα αυτά. Εγώ θα πω τη δικιά μου την άποψη. Γιατί πήγε ήδη 10 και πρέπει να κλείσουμε. Ο κύριος Γουλιέλμος για μένα είναι ένας άνθρωπος ο οποίος είναι μπροστινός. Το ξαναλέω. Είναι παίζει μπροστινός. Ρόλο αυτό. Παίζει ρόλο για σένα. Βεβαίως και παίζει ρόλο. Ναι. Γιατί τις αποφάσεις και το πώς θα λειτουργήσει. Και πώς θα χρηματοδοτεί η εταιρεία, η ΚΑΕ δηλαδή, ναι. Τις δίνει άλλος τις εντολές. Αν έχουν μπει όπως λέει 2 εκατομμύρια και το αποδείξει, δεν μας ενδιαφέρει αν είναι μπροστινός. Οκ. Okay. Ναι, αλλά που πήγαν και τι τόπο πιάσαν αυτά τα 2 εκατομμύρια. Αυτό σου είπα. Αν εδώ είναι το θέμα μας. Αν πληρώθηκαν 2 εκατομμύρια, προφανώς από τα 5,5 κατεβήκαμε στα 3,5. Στα 3,5. Είναι τρομερό νούμερο, έτσι. Εννοείται. Για να λέμε. Εγώ θεωρώ ότι θα είμαστε με τον κύριο Γουλιέλμο σε ένα συνεχές μνημόνιο. Συνεχές μνημόνιο. Δεν ξέρω αν θα μας στοιχήσει η κατηγορία αυτό. Λοιπόν, αλλά θα πάμε έτσι μέχρι να μηδενίσει τα χρέη. Έτσι το πάει. Αυτό άλλωστε το είπε κιόλας. Άρα λοιπόν, το επίπεδο το αγωνιστικό θα είναι εκεί που ήταν τις δύο προηγούμενες χρονιές και ο Θεός να δώσει. Έτσι το σταυρό μας όλοι κάνουμε. Γιατί η χρονιά αυτή είναι όπως είπες και εσύ, με τέσσερις να πέφτουν. Δεν ξέρω πραγματικά πώς θα τη σώσουμε και με μπαν. Λοιπόν. Έχει άγνοια κινδύνου, δηλαδή το έχουμε πει μέσα σε όλη του την ένδειξη, τρεις φορές τουλάχιστον. Ναι. Έχει πει πράγματα ότι ο Άρης δεν έχει κινδυνεύσει. Ναι. Ο κόσμος ακούει, βγάζει τα συμπεράσματα. Εντάξει, όλοι κρινόμαστε, λοιπόν, και εμείς κρινόμαστε, δημοσιολόγο έχουμε, εντάξει. Λοιπόν, και η χρονιά που έρχεται, την θεωρώ ζάχο, όπως την είπες και εσύ, πάρα πολύ δύσκολη. Λοιπόν, ο Θεός να μας σώσει. Εγώ λέω να κάνω έτσι πολύ γρήγορα και εγώ την σύνοψη. Θεωρώ ότι. Πρέπει, τώρα θα μου πεις πώς θα γίνει αυτό. Είναι ιδιοκτήτης της ομάδας, είναι μεγαλομέτοχος. Δεν ξέρω τι θεσμικά περιθώρια υπάρχουν από τον ερασιτέχνη. Είναι αυτό που έλεγα τότε και με τον κύριο Στεφανίδη όταν είχε τον ποδοσφαιρικό Άρη και ζητούσε συνέχεια. Το παράδειγμα είναι πρόσφατο, γι' αυτό το φέρνω. Ζητούσε συνέχεια διορίες για να φέρει τις χορηγίες, αν θυμάσαι. Ναι. Ζητούσε μια διορία, ένα μήνα θυμάμαι. Πέρασε ο μήνας, ζήτησε κι άλλη. Και η Λέσκη τότε που ήταν ο μεγαλομέτοχος της ομάδος και ο θεματοφύλακας και αυτός που θα έκανε τον έλεγχο, του δίνει συνέχεια με σκοπό να φτάσουμε. Στο παραπέντε. Δεν υπάρχει παραπέντε. Πέσαμε για αυτό το λόγο. Έτσι, για αυτό το λόγο πέσαμε στη Γάμα. Έτσι, γιατί έτσι. Μετά δεν μπορούσε να δημιουργηθεί και ομάδα, ακόμη και αν γίνονταν. Δεν υπήρχαν τα χρονικά περιθώρια. Θεωρώ ότι κάτι ανάλογο πρέπει να γίνει. Τότε δεν υπήρχαν οι ασφαλιστικές δικλείδες. Θεωρώ ότι αν ξεκινήσουμε τη χρονιά με μπαν και με έτσι όπως ήταν φέτος, θεωρώ ότι ο Άρης δύσκολα θα αποφύγει τον υποβασμό. Όσο και αν αυτό σας φαίνεται, ακραίος ακατανόητο. Τώρα λοιπόν, μπορεί κάποιοι να λένε έλα. Εντάξει, δεν πειράζει. Μακάρι να κάνουμε λάθος, ρε φίλε. Τι είμαστε. Μακάρι πραγματικά να κάνουμε λάθος. Αλλά λέω, είναι πολύ σοβαρά τα πράγματα. Λέω με τις ομάδες με 6 Αμερικανούς. 6 Αμερικανούς. Το σχόλιο είναι όλη τη χρονιά. Δεν υπάρχουν πλέον διαφορές ομάδες. Δεν μπορεί
να κάνουν όλοι λάθος επιλογές και εμείς τις καλές. Έτσι. Όλοι θα βρουν 2-3 καλούς. Και ονόματα που σας φαίνονται ομάδες, σαν Κοκοβιός που τώρα είναι στην Α2. Το είπα χαριτολογώντας. Ναι, ναι. Ομάδες με μικρά ονόματα, όπως είπε και ο Γιάννης, κάνοντας μπάτζετ πολύ μεγαλύτερα του Άρη και με 6 Αμερικανούς, διαφορά δεν υπάρχει. Έτσι. Και με 4 και με μπαν, δύσκολα θα την πηδήσουμε φέτος. Γι' αυτό πρέπει να του δοθεί, θεωρώ, μία διορία. Δεν ξέρω πώς, αν υπάρχει το θεσμικό πλαίσιο να του δοθεί. Και αν δεν μπορεί, πρέπει ο οργανισμός Άρης να βάλει ένα φρένο σε αυτό το πράγμα. Έτσι. Δεν θα σωθεί ο Άρης, ούτε θα του δώσει κανείς χέρι βοηθείας. Τον θεωρώ, συγγνώμη που θα τον πω, άγνοια κινδύνου, όπως το είπες. Επικίνδυνο, εγώ τον επικίνδυνο είπα. Τον θεωρώ. Εννοείται, πλέον. Βεβαίως. Τον άγνοια θεωρώ επικίνδυνο. Κινδύνο. Μακάρι να κάνω λάθος και να μας οδηγήσει το υπεροκειάνιο που λέγεται Άρης σε ήρεμα νερά. Μακάρι. Τουλάχιστον σε ήρεμα. Μακάρι. Δεν λέω σε μεγάλα. Μακάρι. Σε μεγάλα νερά δεν μπορεί να το πάρει. Θα είναι η μεγαλύτερη ξεφτύλα, ναι, του συλλόγου αυτό. Εντάξει. Έτσι, η μεγαλύτερη. Δηλαδή, έχεις το μεγαλύτερο brand name για μένα της χώρας, άσχετα αγωνιστικά αν δεν είναι. Έτσι, σαν brand name είναι από το μεγαλύτερα της χώρας. Αυτή λοιπόν να το έχει συρρυγνώσει τόσο πολύ, που αυτή η ομάδα να κοιτάει πώς να σωθεί κάθε χρονιά. Λοιπόν, να σε ευχαριστήσω, φίλε, τότε να διαβάσω και το πορκίτο, να κάνουμε καλά, και τον επίλογο, ένα λεπτό. Το πορκίτο που είναι βασικός υποστηριχτής εκπομπής Ράδιο Μαρμίτα, με τις αυθεντικές του και παραδοσιακές γεύσεις με ντόπια κρεατικά και χειροποίητες νοστιμιές να σας τρέχουν τα σάλια. Σουβλάκια, κοτόπουλο, πανσέτες, σουτζουκάκια, χειροποίητα, μπέργες, κλαμπς, μένουμε πολλές επιλογές για ένας 4 άτομα, αλλά και ολόφρες και σαλάτες και συνοδευτικά. Καραολί και Δημητρίου 52, πρώην διοικητηρίου διεύθυνση και delivery στο 2310-520-555. Κατεβάζοντας την εφαρμογή μας από το App Store για συσκευές iPhone, από το Google Play για συσκευές Android και παραγγέλνοντας από το κινητό παίρνετε έκπτωση 10%. Να σε ευχαριστήσω, Γιάννη. Θα... Να σε καλά, υγεία να έχουμε. Εδώ είμαι. Εδώ θα είσαι σίγουρα και το καλοκαίρι κοντά είναι, αν και λοιπόν, πηγαίνεις στη Χαλκιδική εσύ. Δεν πειράζει, όταν είναι κάτι να γίνει, έτσι, δεν υπάρχει. Ιδίως τα πράγματα όταν είναι ζόρικα. Εδώ θα είσαι, σε πάλξεις. Να ευχαριστήσω και τον Γιάννη, το Ζάση, στην ηχοληψία. Γεια σου, Γιάννη. Το φίλο μας που είναι πάντα αρρωγός σε κάθε μας εκπομπή. Μείνετε συντονισμένοι στο Λίμπερο 107,4. Νίκος Μοσχοβίτης, Νίκος Παπαδόπουλος με την εκπομπή Μπαλαντέρ μέχρι τις 12 και μετά φυσικά Γιώργος Αγόρας και η Ζούγκλα. Από μένα, τον Γιάννη και τον Γιάννη, καλό βράδυ. Καλό βράδυ σε όλους.